στο Βασιλιάδη και θα βοηθάει κυρίως ο Ίβιτς Αγγιούργοβιτς. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο και να παρακαλέσω να διορθωθεί ο ήχος του, διότι εμείς δεν ακούσαμε τίποτα. Δεύτερη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Αστοχή στο Χούξατ με το δεξί ο Ραντόγεβιτς. Η μπάλα στον Μπουντούρη και πάντα δίπλα μου ο Γιώργος Προεστός, ομοσπονδιακός προπονητής. Κύριε Προεστέ, 0-2 ξεκίνημα αγώνα με βάση τις αναμενόμενες πεντάδες των δύο ομάδων. Ενώπιον την προσπάθεια του Χιλ για 3 που αστοχεί και μαζεύει ο Πάουελ. Πώς βλέπετε ότι να ξεκινάνε οι δύο προπονητές? Μουλά ο Μέροβιτς, θα πάει στο drive, δύσκολη κίνηση με το δεξί, έρχεται και καρφώνει ο Ραντόγεβιτς με το follow. Βούτυρο στο ψωμί του Ραντόγεβιτς. Ο Σέρβος που πέρασε για λίγο, η αλήθεια δεν ακούμπησε βέβαια, και από το NBA, Hill. Δύσκολη προσπάθεια, ένα πολύ μακρινό layup σε αυτό το μικρό μπάσιμο. Σέιν Hill ο Αυστραλός, ο οποίος έχει πέρασει 2 φορές από το NBA. Πάουελ, Μουλαομέροβιτς, χαμηλά για τον Ραντόγεβιτς. Από τη βασική γραμμή για 3 ο Μουλαομέροβιτς. Σιγάλας μαζεύει το rebound, 2-4. Ο Μακεδονικός που πραγματικά έγραψε μια μαύρη σελίδα για τη δική του σύντομη ιστορία στα μεγάλα σαλόνια και μια μαύρη σελίδα για τον ελληνικό μπάσκετ, μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Εδώ ο Χιλ σουτάρει και αστοχή μαζεύει ο Πάουελ. Ενώ είχε επικρατήσει τη Γέιδα με 89-63, έχασε 58-90 στην Ισπανία από μια μέτρια ισπανική ομάδα. Κρίμα στην προσπάθεια που γίνεται φέτος για την ομάδα του Μεσάικου. Υπάρχει φάουλ από τον Μπουντούρη. Είναι σημαντικό να πούμε ότι και ο Σιγάλας και ο Μπουντούρης έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ, ενώ και ο Μπαλογιάννης παίκτης του Μακεδονικού που δεν θα αγωνιστεί σήμερα λόγω προβλήματος στη μέση, και αυτός έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Έτσι κύριε Πρόεδρε. Γιούρκοβιτς. Ραντόγεβιτς. Το σούτ από τη γωνία μέσα για 3 από τον Βασιλιάδη. Ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της νέας γενιάς. Ένας καθαρό έμος σουτέρ. Σε επανάληψη από τη γωνία Κώστας Βασιλιάδης στα 19 του. Μπουντούρης. Χιλ, η προσποίηση στο Ραντόγεβιτς. Διστάζει για τον drive και κάνει βήματα. Έξι 29 για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μακεδονικός έχει ξεκινήσει με 2-2 δίποντα εδώ, σε επανάληψη τα βήματα του Χιλ. Και 0-3 τρίποντα και 4 rebound. Το ΠΑΟΚ με ένα 4 δίποντα, ένα 3 τρίποντα και 4 rebound και αυτός. Βασιλιάδης απέναντι στο man-to-man. Δείτε, εδώ άλλαξαν οι παίκτες. Ο Μπουντούρης πήγε πάνω στον Μουλαομέροβιτς, αλλά το κανονικό του μαρκάρισμα είναι πάνω στο Βασιλιάδη. Μουλαομέροβιτς απέναντι στον Μπουντούρη. Θα πάει στο drive. Η κίνηση για τον Ραντόγεβιτς μπερδεύεται. Ωραία κίνηση, αστοχή. Σιγάλας προσπαθεί με τον Ραντόγεβιτς. Η μπάλα είναι τελικά για τον Μακεδονικό. Κύριε Προεστέ. Πολύ ωραία για τον Μεσαριάκου. Jump stop, κάρφωμα, υπάρχει φάουλ από τον Μουλαομέροβιτς. Ο Μουλαομέροβιτς που στο πρώτο παιχνίδι ήταν αρχικός κλειδί στην ομάδα του ΠΑΟΚ να προηγηθεί σε ένα πολύ καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και στη συνέχεια, μετά την αποχώρησή του με 5ο φάουλ, 3 λεπτά πριν από τη λήξη, ήταν η κατάρρευση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Παντελιάδης δεν μπορούσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και τελικώς ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από ένα πολύ καλό στα τελευταία λεπτά Μακεδονικό. Μεσαριάκου. Από τα 6-5 σουτάρι ο Λευκορώσος αστοχή. Πάουελ. Μουλαομέροβιτς. Πάουελ. Για τον Μουλαομέροβιτς. Μουλαομέροβιτς. Πολύ ωραία για τον Ραντόγεβιτς. Θα αφήσει την μπάλα σαν σε προπόνηση. 7-4 για τον ΠΑΟΚ. Που θα πρέπει να πούμε σήμερα ότι είναι ευκαιρία για όλους μας, για τους τηλεθεατές. Μια που δεν βλέπω να είναι πάνω από 500-600 άτομα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Και είναι πολύ μεγάλο με ηχητική άψογη, θεατρική ηχητική θα λέει κανείς, να ακούσει ο κόσμος και τις οδηγίες των προπονητών, έτσι. Μουλαομέροβιτς φάουλ.
7-4 ΠΑΟΚ μπροστά, 4-54 για τη λήξη. Εδώ είναι ο Παπαδημητρίου. Ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, Αναστόπουλος είναι ο δεύτερος. Η επαναφορά θα γίνει από τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης από τους μπόμπερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Από τα 6-25. Για τον ΠΑΟΚ που έχει μια πολύ ισορροπημένη ομάδα στις 4 από τις 5 θέσεις. Το πρόβλημα είναι στη θέση 5. Η φυγή του Ουκρανού Οκούνσκι πόνεσε την ομάδα αγωνιστικά. Ο Αλίρχοβιτς δεν μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί. Ο οποίος βρίσκεται ήδη στον πάγκο, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Πρέλιεβιτς όμως και ο ΠΑΟΚ τον κράτησε στην ομάδα για να βοηθήσει στην προπόνηση των ψηλών. Λοιπόν, 7-4-4 και 50. Για να πάμε στον Γιάννη Νάτου, ο οποίος εκεί στο Μακεδονικό είδε να γίνεται πρώτη αλλαγή με Χλιβάνη στη θέση Μπουντούρη. Γιάννη. Ακριβώς, και βέβαια δεν υπάρχει κανένα παράπονο από την αγωνιστική παρουσία του Νίκου Μπουντούρη. Απλά είναι τα δύο φάουλ τα οποία συμπλήρωσε ο Ήπειρος γκάρντ, τα οποία τον τράβηξε στον πάγκο. Πάουελ θα σηκωθεί, θα καρφώσει. Απίστευτη φάση για highlights. 9-4 από τον Πάουελ και πρέπει να το ξαναδούμε. Κασί Πάουελ. Δείτε πού πατάει ο Πάουελ. Μπροστά στο Μεσαριάκου. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Και η φάση του αγώνα. 4-20 κάνει το 9-4 ο Πάουελ. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε μετά. Όχι, δεν υπάρχει τελικά. Τα ημάτια υπάρχει αλλαγή. Πάουελ, Γιούρκοβιτς από μακριά. Αστοχή ψηλά, ο Κλάρκ μαζεύει το rebound. Για το Μακεδονικό ήταν ένα ακόμα. Μπεχλιβάνης, η παλιά καραβάνα της ομάδας, 7 χρόνια στο Μακεδονικό. Ξεκίνησε να παίζει στο Μακεδονικό από τότε που ήταν ακόμη Θεσσαλονίκη η ομάδα. Στον αγώνα πέρασε και ο Μοργκουνόφ. Μοργκουνόφ χαμηλά, Στεφάνη. Περίπου 3,5 για τη λήξη του δεκαλέπτου. 9-4 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μπερδεύεται ο Ουλαμέροβιτς, δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση φάουλ. Μπεχλιβάνης, Κλάκ. Δείγμα των πτυτικών του ικανοτήτων. Άιρα Κλάρκ, ένας γυρολόγος της από Ανατολής. Δείτε που σηκώνεται. Φτάνει με τον αγκώνα πάνω από τη Στεφάνη. Σουτ μέσα. Ο Βασιλιάδης είναι ζεστός παρά την ψύχρα εδώ. Στο παλατάκι του ΠΑΟΚ. 2 στα 2, 6 πόντι, η μισή από τους 12 του ΠΑΟΚ. 12, 6, 3 και 10 για τη λήξη του, του πρώτου δεκαλέπτου. Χιλ, Μοργκουνόφ, και αυτός με πέρασμα από το NBA. Κλάρκ, μένει στον αέρα, πρώτου Ραντόγεβιτς. Το καλάθι από έναν παίκτη που υπολείπεται 12 ολόκληρων εκατοστών του Ραντόγεβιτς, αλλά είναι σαφώς δυνατότερος, με καλύτερο timing και αλτικότερος. Από εκεί πέρα, υπάρχει μια νέα αλλαγή. Ο Μουλαομέροβιτς θα κάτσει στον πάγκο και ο Παντελιάδης θέση του. Για να ακούσουμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο για την αλλαγή. Σήμερα 12-10 μειώνει ο Μακεδονικός. 2 και 38 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου. Παντελιάδης με αντίπαλο τον Χιλ. Ο ΠΑΟΚ που έχει 3 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 Μακεδονικός, αλλά έχει 2 στα 5 τρίποντα, 0 στα 4 Μακεδονικός. Η προσποίηση του Γιούρκοβιτς και το φάουλ από τον Άιρα Κλάρκ. 12-12 και 24 για τη λήξη. Ετοιμάζεται να περάσει πάλι στο παιχνίδι ο Μεσαριάκου. Ο Γεγκόρ Μεσαριάκου. Εδώ θα περάσει στο παιχνίδι. Ούτε αυτός ούτε ο Κλάρκ κατάφερε να κάνουν τίποτα. Μόνο Σιγάλας έφτασε προχθές τους 21 πόντους. 2 και 20 για το δεκάλεπτο. Γιούρκοβιτς. Η κίνηση του Κασί Πάουελ. Μοργκουνόφ κόβει την πάσα. Και Χιλ. Μοργκουνόφ παίρνει την εσωτερική προσποίηση. Βήματα. Κύριε Προεστέ, η εικόνα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής.
Χιλ για τον Μουργκουνόφ. Νέο φάουλ. 1-32. Για να ακούσουμε τώρα τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Νταμίρ Μπουλαμόβιτς είναι εκνευρισμένος με τον Αλεξάνδρ Ραντόγεβιτς, καθώς σας το 6-3 διαδοχικά λέει από το καλάθι. Από εκεί πέρα ο Μπάνε Πλεύβης τον επαναφέρει στο παιχνίδι, καθώς η τακτική που θέλησε να ακολουθήσει χρησιμοποιώντας τον Παντελιάδη δεν καρποφόρησε. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με αλλαγές. Παντελιάδης Ραντόγεβιτς κάθε στον πάγκο. Ξαναπερνά Μπουλαμόβιτς, όπως στο παιχνίδι περνά και ο Μαυροκεφαλίδης ο νεαρός στα 20 του χρόνια. Από τα νέα παιδιά, από τη νέα γενιά, από τα νέα ταλέντα της ομάδας ΠΑΟΚ. Μουργκουνόφ θα στοχίσει, 12-10 παραμένει για τον ΠΑΟΚ. Πλέον ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Μπουλαμόβιτς τον Άσο. Στο 2 είναι ο Βασιλιάδης, στο 3 ο Κάση Πάουελ. Στο 4 Γιούργκοβιτς και στο 5 ο Μαυροκεφαλίδης. Κοντένει αναγκαστικά το σχήμα, αλλά σαφώς με καλύτερες κινήσεις περιφερειακά της ρακέτας από τον Μαυροκεφαλίδη σε σχέση με τον Ραντόγεβιτς, που είναι και πιο αργός στις επιστροφές. Μια ομάδα γρήγορη μακεδονικός. Μαυροκεφαλίδης με υποψία βημάτων, θα το ξαναδούμε. 14-11. Εδώ είναι ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Ένα περίπου λεπτό πριν από τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Μεσαριάκου. Χιλ. Η προσποίηση πρώτου Γιούρκοβιτς. Τάβα από τον Κασιπάουλ έχει προηγηθεί φάουλ χαμηλά από τον Μαυροκεφαλίδη. Ναι, αλλά έχει ετοιμάσει και ο Βασιλόπουλος. Εδώ βλέπετε τον Αναστόπουλο, τον δεύτερο διαιτητή της αναμέτρησης. Μέχρι στιγμής ήταν το πρώτο του Μαυροκεφαλίδη που είναι επιρρεπής στα φάουλ. Η απειρία βλέπετε, είναι ταλέντο. Ο Γιούρκοβιτς που κάθεται στον πάγκο με 0 σε όλα. Χιλ. Αστοχή και φωνάζει. Ακούσατε την κραυγή του Χιλ. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Με ένα ντέρμπι χαμηλού σκορ. Μουλαομέροβης για 3. Ευστοχή και είναι σίγουρο ότι, κύριε Πρεστέ, ότι με αντίπαλο τον Μπεχλιβάνη, ο Πρέλιεβιτς θα σημαδέψει τον Μπεχλιβάνη για τα σουτ της ομάδας του περιφερειακά. Επιθετικό φάουλ και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Ζοντός ρισκάρει περιφερειακά με 2 κοντούς γκάρτ, τον Χιλ και τον Μπεχλιβάνη. Κατά εξοχή είναι επιθετικοί παίκτες και 2. Και από εκεί πέρα υπάρχει ο Σιγάλας ως τρίτος παίκτης περιφέρειας, αλλά απέναντι σε μια ομάδα φύση και θέση επιθετική από τα 6-25, ο Μακεδονικός μπορεί να έχει πρόβλημα. Μουλαομέροβιτς προσπαθεί να βρει το Μαυροκεφαλίδη. Τρέχει ο Σιγάλας, εμπειρότερος. Μουλαομέροβιτς. 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη. 17-12 ο ΠΑΟΚ μπροστά. Χιλ. Ο Ζοντός έχει ζητήσει επίθεση στα τελευταία 5 δεύτερα, αλλά προηγήθηκε το φάουλ πάνω στον Χιλ. 8 δεύτερα για τη λήξη. 5 φάουλ, από 5 φάουλ πάω και Μακεδονικός. Στις βολές ο Σέιν Χιλ. Ο Χιλ που είναι στους 5 πόντους έχει 1-2 βολές, 2-2 δίποντα, 0-2 τρίποντα. 1 assist για τον Αυστραλό. Πια. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Ο Χιλ εδώ ευστοχή κάνει το 17-13 στα 34 του χρόνια. Ο παίκτης που τόλμησε να τα βάλει λεκτικός και όχι μόνο στο φιλικό εκείνο το αλυσμόνητο της Dream Team με την Αυστραλία τον 96. Χιλ μέσα 17-14 για ένα παίκτη που είχε άγνοια κινδύνου και η αλήθεια είναι ότι σημάζεψε αρκετά τον προβληματικό ως την έλευση του Ζοντού Μακεδονικό και προς Θεού. Δεν είναι καμιά χμή στο Ζευγόλιο που είναι καλός προπονητής, απλώς ενδεχομένως δεν έδεσε χημεία. 8 δεύτερα για τη λήξη, 17-14. Να δούμε πώς θα αξιοποιήσει αυτά τα δευτερόλεπτα ο Μουλαομέροβιτς. Θα πάει στο drive, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και το πετυχαίνει. Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. 19-14 για έναν star των ευρωπαϊκών γηπέδων, προερχόμενος από ομάδες όπως η Skipper Bologna, τότε Team System, σε επανάληψη. Το καλάθι από τον φτεροπόδαρο σε αυτή τη φάση Μουλαομέροβιτς, από την Efes Pilsen, από τη Real, τον Παναθηναϊκό βεβαίως και τώρα πια τον ΠΑΟΚ. Να τα στατιστικά του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Για μια συγκεκριμένη κίνηση, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Ζωτό προς στιγμή. Μουλαομέροβιτς για το δεύτερο δεκάλεπτο που ξεκίνησε.
Γιούρκοβιτς χαμηλά με αντίπαλο τον Μουργκουνόφ. Στη γωνία για σου το Βασιλιάδη. Άστοχος αυτή τη φορά ψηλά ο Μουργκουνόφ μαζεύει την μπάλα. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έβησε ξέφασα παράπονά του στον Λουκά Μαυροκεφαλίδη για το φάουλ το οποίο έκανε προηγουμένως και έδωσε ευκαιρία στο Χίνα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Από εκεί πέρα ζήτησε να παίζουν, να πέφτουν πιο δυνατά στους παίκτες του Μακεδονικού, ειδική του παίκτη στην άμυνα και σε ό,τι φορά την επίδεση στον Βασιλόπουλο να λάβει περισσότερες πρωτοβουλίες. Όταν ο Μακεδονικός ασφαλώς εφαρμόζει άμυνα ζώνη. Ο Σένχιλ πήρε το πρώτο για μια ακόμη φορά, έφτασε 9 πόντους. Ο Μουλαομέροβιτς με αντίπαλο τον Μεσαριάκου έχει κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Γιούρκοβιτς η προσποίηση με υποψία βημάτων και φάουλ από τον Μουργκουνόφ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδούμε την κίνηση του Μουλαομέροβιτς, του με συγχωρείτε του Γιούρκοβιτς. Έδωνε ο Μουργκουνόφ όλα αυτά στο ξεκίνημα εδώ από Παπαδημητρίου του δευτέρου δεκαλέπτου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 19-16, ετοιμάζεται ο Παντελιάδης από τον Πάνε Πρέλεβιτς και η επαναφορά από τον Κώστα Βασιλιάδη. Χιλ πάνω στο Βασιλιάδη, να δούμε αυτό το mismatch πώς θα βγει. Είναι ψηλότερος ο Βασιλιάδης. Μουλαομέροβιτς για τρεις. Αστοχή ψηλά. Ο Σιγάλας μαζεύει ένα rebound για τον Μακεδονικό. Ο Σιγάλας, ο οποίος έχει φτάσει στα τρία αμυντικά. 10 rebound για τον Μακεδονικό, 8 για τον ΠΑΟΚ. Καυκής. Μεσαριάκου, Σιγάλα στη γωνία. Ήταν 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Χαμηλό το σουτ πάνω στη Στεφάνη. Μαζεύει ο Βασιλιάδης. Ένα το rebound για τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης, Μουλαομέροβιτς. Η λιδία λίθος της επίθεσης του ΠΑΟΚ φέτος και όχι μόνο. Καυκής, μάλλον άτσαλα προσπάθησε να κερδίσει, να εκμεύσει ένα επιθετικό. Το αμυντικό τελικά το έκανε ο Γιώργος Σιγάλας. 19-16, 8 και 38 για τη λήξη και αλλαγές. Παντελιάδης, κύριε Προεστέ, στη θέση Βασιλιάδη. Άρα με δύο guard, με δύο point guard θα συνεχίσει ο Πρέλεβιτς και με δυνατότητα να απελευθερώσει στο 2 τον Μουλαομέροβιτς. Ο Σιγάλας θα κάτσει στον πάγκο μέχρι στιγμής έχοντας 0 στους πόντους, 3 rebound και στέλνει τον Πανταζόπουλο σε ένας ρολίστας επίθεσης. Ο Πανταζόπουλος είναι γνωστός, είναι πολύ καλός σουτέρ, φεύγει γρήγορα μπροστά, είναι αρκετά επικίνδυνος για οποιαδήποτε άμυνα, είναι γνωστά τα προσόντα του Πανταζόπουλου. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης Ζωντός ήθελε να δώσει κάποιες αναπνοές στον Γιώργο το Σιγάλα, είχε κάποια άστοχα σουτ, το ίδιο έκανε από την άλλη μεριά και ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Με τον Βασιλιάδη, ο οποίος είδαμε ότι ολιγόρησε σε 1-2 άμυνες και αυτό νομίζω τον είπε και ο Μπάνε τη στιγμή της αλλαγής του. Μεσαριάκου, στον Πανταζόπουλο από το Χαϊπό Σουτάρια θα στοχίσει, η μπάλα φτάνει στον Μουλαομέροβιτς. Ο Μουλά της Εθνικής Κροατίας, ο κορυφαίος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σουηδίας, όπου ο Γκίριτσε και τα σκιά του εαυτού του. Παντελιάδης, Μουλαομέροβιτς. Γιούρκοβιτς από τα 6-25 σουτάρι. Όταν ο Γιούρκοβιτς είναι αμαρκάριστος και στηθεί, δεν θα αστοχίσει. Ο Γιούρκοβιτς έχει πρόβλημα καθώς είναι ένας παίκτης με μεγάλη οξυδέρκεια, καλό σουτ, αλλά καλύτερο στις στατικές φάσεις παρά στην κίνηση. Και 7-48 για τη λήξη του ημιχρόνου, 24-16 ο ΠΑΟΚ και time out. Το 14. Νομίζω ότι εκεί είναι όλο το παιχνίδι και αν προσέξει και λίγο τις επιστροφές του στην άμυνα θα έχει φτάσει και εύκολα στη νίκη. Μουλαομέροβιτς, η πάσα κόβεται, φτάνει στον Καυκή. Καυκής, Πάολ το φάουλ, για να ακούσουμε το Γιάννη Νάτου. Αυτά ακριβώς ζήτησε ο Παναγιώτης Ζωντός από τους παίκτες του, να είναι πολύ πιο πιεστικοί στην άμυνα, ενώ τους απίθυνε και ένα ερώτημα χαρακτηριστικό. Για ποιον λόγο αισθάνονται άβολα, κυρίως αμυντικά, για ποιον λόγο βιάζονται και στην επίθεση. Για να ακούσουμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Μπάνε Πλεβιτς είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση του παικτό του. Από εκεί πέρα ζήτησε λίγη μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την παγίδα στο μακάρισμα του Χίλ, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ σε ένα παίκτη του Μακεδονικού και δημιουργούνται κενά στην άμυνα. Ο Κλάρκ πήγε για να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Κέρδισε το φάουλ από τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος, Βασιλιάδης και Μαυροκεφαλίδης είναι τα χρυσά παιδιά της νέας γενιάς του ΠΑΟΚ, τρίτη παγκόσμιο πρωταθλητής και εδώ είναι ο Άιρα Κλάρκ. Μια ειδική περίπτωση για το μπάσκετ του πρωταθλήματός μας. Ένας παίκτης γυρολόγος, τέλειωσε στο Πανεπιστημιακό στο Τέξας με αρκετά καλά στοιχεία ως παίκτης και από εκεί πέρα πήρε το νοματιόν του και πήγε στην Αποανατολή. Ευστοχή εδώ κάνει το 24-17, πήγε στο Τόκιο, πήγε σε άλλες Ιαπωνέζικες πόλεις.
πέρασε για λίγο από την Ιταλία, για λίγο από την Τουρκία και βρέθηκε στην Ελλάδα. Ένας παίκτης με πολύ καλά σωματικά προσόντα, αλλά κοντός για αυτό που κάνει. Αλλά δεν ήταν, θα παίζει στο NBA. Βασιλιάδης, 7 λεπτά για τη λήξη, 24-17. 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση του ΠΑΟΚ. Ως μη γενόμενο το σουτ του Βασιλιάδη, καθώς υπάρχει φάουλ. 24-17, ο ΠΑΟΚ που σουτάρει με 5-11 στα δίποντα και 4-9 στα τρίποντα. Αντιθέτως, ο Μακεδονικός έχει υψηλότερο ποσοστό στα δίποντα, 6-10, αλλά έχει ένα άσχημο, ένα κακό 0-5. Έχει 3 ασίστ έναντι 6 ασίστ του ΠΑΟΚ. Έχει 4 κλεισίματα έναντι 2 κλεψιμάτων του ΠΑΟΚ. Παντελιάδης για τον ΠΑΟΚ που παίζει με χαμηλό σχήμα. Βασιλόπουλος θα καρφώσει εντυπωσιακά. 26-17 για τον ΠΑΟΚ που φτάνει τη διαφορά στους 9. Τον ΠΑΟΚ που θέλει να πάρει αυτή την νίκη. Τον ΠΑΟΚ που τη χρειάζεται. Ένας ΠΑΟΚ που φέτος πάει να κάνει μια υπέρβαση και μέχρι στιγμής τα ταλέντα του Πρέλιεβιτς το έχουν καταφέρει. Το ζητούμενο είναι να μπει η ομάδα στην οκτάδα και στα play-off. Χιλ κλέβει προς τιμήν ο Παντελιάδης. Παντελιάδης από τον Έσπερο, από την ΑΕΚ, από τον Πανιόνιο. Και εδώ είναι ο Μπάνε Πρέλιεβιτς για λίγο. Η επαναφορά από τη βασική γραμμή από τον Χιλ. Πανταζόπουλος. Ο επισηράει τον αρχηγό Σνιαρή, σουτάρει και αστοχή. Πέρασε για λίγο και από την Φαμπριάνο πέρσι. Έκανε ένα καλό πρωτάθλημα, πέρασε τους 10 πόντους στην Ιταλία, αλλά επανέκαμψε στα πάτρια εδάφη με την φανέλα, την πράσινη φανέλα του Μακεδονικού Κοζάνης πια. Αν, άσχετα αν οι ρίζες παραμένουν στη Θεσσαλονίκη. Παντελιάδης 6 και 16 για τη λήξη του ημιχρόνου. Βασιλόπουλος, Βασιλιάδης. Με χαμηλό σχήμα ο ΠΑΟΚ, με πεντάρι το Γιούρκοβιτς, τεσσάρι το Βασιλόπουλο και τριάρι το Βασιλιάδη. Μάλλον όχι τριάρι. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά παίζει με δύο πλάγιους αυτή τη στιγμή, τον Παντελιάδη και δύο πλάγιους, τον Μουλαομέροβιτς και τον Βασιλιάδη. Και στις αλλαγές των παιχτών που κάνουν βρίσκεται ο Βασιλόπουλος, ο οποίος ξεκινάει από τη θέση 3, βρίσκεται πάντοτε μέσα στη ρακέτα και έτσι πως γίνεται η αλλαγή με τον Βασιλιάδη, με τον Πανταζόπουλο, ο οποίος είναι κατά ποτή κοντότερος. Ο Λαομέροβιτς κάνει το split, δηλαδή εισέρχεται στη ρακέτα και μοιράζει πάσα έξω από αυτήν, αλλά έχει προκληθεί φάουλ. Όλα αυτά στα 5 και 57 πριν αποτελήξει το δεύτερο φάουλ του Καυκή. Του Καυκή που ήταν να πάει στον Πανιόνιο από τον Ελυσιακό. Τελικά πήγε στο Μακεδονικό και φάουλ, νέο φάουλ. Πολλά φάουλ. Βλέπετε τον Σπύρο Παντελιάδη. Είναι το τρίτο ομαδικό του ΠΑΟΚ, το δεύτερο προσωπικό του Παντελιάδη. 26-17 ο ΠΑΟΚ έχει μια διαφορά 9 πόντων. Χιλ, Κλάρκ με αντίπαλο το Βασιλόπουλο. Ισοϊψής, Μεσαριάκου με αντίπαλο το Γιούρκοβιτς. Το κλέψιμο, εξαιρετική η οξυδέρκεια σε αυτή τη φάση από τον Μουραμέροβιτς που μοιράζει για τον Παντελιάδη. Παντελιάδης τάπα, αλλά μετράει καθώς η μπάλα βρήκε ταμπλό. Είναι σαφής ο κανονισμός, η μπάλα όταν αναπηδά στο ταμπλό, ακόμη και αν δεν πηγαίνει προς το καλάθι, μετράει αυτό. Κοιτάξτε, εδώ ο Μεσαριάκου κόβει, αλλά όμως η μπάλα βρισκόταν στην κάθοδο μετά την αναπήδηση στο ταμπλό. 28-17 και για πρώτη φορά στον αγώνα ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα προβάδισμα 11 πόντων. Χιλ για 3. Ευστοχή 28-20, μειώνει γρήγορα τη διαφορά κάτω από το διψήφιο αριθμό. Ο Χιλ, ο οποίος έχει φτάσει στους 12 με 3-4 βολές, 3-3 δίποντα, 1-3 τρίποντα. Και ετοιμάζεται να έρθει στον αγώνα και ο Σιγάλας. Σιγάλας μετά από την πέσινη περιπέτεια σε Ισπανία, Γρανάδα και, και Ιταλία, Ρέτζιο Καλάμπρια. Γιούρκοβιτς από την Telekom Άνκαρα για 4 χρόνια και την Τουρκία πλέον στον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Βασιλόπουλο. Ένα παιδί θετικό δεν βρίσκεται, κύριε Προεστέ. Πολύ θετικό, αλλά ήταν και πολύ έξυπνη η πάσα του Μουλαομέροβιτς. Αλλά από εκεί και ύστερα είπες προηγουμένως κάτι πολύ καλό και σωστό και γενικά για το ελληνικό μπάς, Δημήτρη, ότι ο ΠΑΟΚ επένδυσε σε αυτά τα τρία παιδιά. Δηλαδή στο Βασιλόπουλο, στο Βασιλιάδη και στο Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του συνήλθε και νομίζω έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια. Να η τάπα από τον Βασιλόπουλο, Κλάρκ. Προσπαθεί ο Βασιλόπουλος, καλάθι και φάουλ. Εδώ φάνηκε η απειρία του Βασιλόπουλου, αλλά παρόλα αυτά ήταν ωραία πρώτη φάση, δεν ξέρω αν μπορούμε να την ξαναδούμε. Εδώ είναι ο Αναστόπουλος, ο δεύτερος διαιτητής αναμέτρησης. Δείτε εδώ. Εδώ είναι η δεύτερη προσπάθεια του Άιρα Κλάρκ. Στην πρώτη είχαμε την τάπα του Βασιλόπουλου. Τα χειροκροτήματα πάντως για τον Παντελιάδη που προσπάθησε κατά τη διάρκεια της παραμονής. Το βλέπετε εδώ το Σπύρο Παντελιάδη. Ο Παντελιάδης που κάθεται στον πάγκο έχοντας σε 6 λεπτά περίπου αγώνα 2 πόντους από ένα δίποντο. Και καλή προσπάθεια στην οργάνωση και στην άμυνα στην περιφέρεια. Άιρα Κλάρκ στις βολές. Μάλλον στη βολή, γιατί είναι τον πόνους καθώς η μπάλα κατέληξε στο καλάθι. 30-22 μαζεύει εύκολα ο Βασιλόπουλος. Ο Βασιλόπουλος, ο οποίος έχει 6 πόντους, ένα rebound μέχρι στιγμής, με 2-2 βολές και 2-2 δίποντα, παρακαλώ. Μουλαομέροβιτς, 4,5 λεπτά για τη λήξη. 30-22 ΠΑΟΚ μπροστά, ο οποίος ελέγχει αυτή τη στιγμή το ρυθμό και το σκορ του αγώνα.
Μουλαομέροβιτς. Βασιλόπουλος. Βασιλιάδης. Πάουελ βρίσκει ωραία τον Γιούρκοβιτς σε προπόνηση 32-22. Τα χειροκροτήματα από τον κόσμο που θα πλησιάζει σιγά σιγά τους χίλιους εδώ στην πανέμορφη σάλα στο παλατάκι της Πηλέας, στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Εδώ σε επανάληψη το καλάθι από τον Γιούρκοβιτς. Ήταν ο πέμπτος πόντος του Ίβιτσα Γιούρκοβιτς. Του Σλοβαίνου Χιλ. Μια πολύ δύσκολη εκτός της ισορροπίας προσπάθεια. Ένα fade away shoot. Όπως λέμε εδώ για τον Σέιν Χιλ, που με 4-4 δίποτα φτάνει τους 14 πόντους. Εδώ σε επανάληψη ο Σέιν Χιλ. Σε καλή μέρα ο Μπόμπερ, ο Αυστραλός δεν κόβεται. Ο αγαπημένος παίκτης του Αυστραλέζικου μπάσκετ. Βασιλιάδης για τρεις. Αστοχή ψηλά ο Αέρα Κλάρκ. Αλλά τελικώς ο Σιγάλας για την μακρινή πάσα στον Πανταζόπουλο που θα την αφήσει στο καλάθι. 32-26. Ο Μακεδονικός κάνει μια επιστροφή στο σκορ και από τους 11 πόντους το γυρίζει και το πάει στους 6. 3-21 για την ρίξη ο Πανταζόπουλος. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα και πάμε σε ένα time out. Ο Παναβλέβης δεν έχει παράπονο από την συμπεριφορά των παικτών, την επιθετική. Από εκεί και πέρα ο Κασί Πάολ θα αναλάβει την οργάνωση του παιχνιδιού και ζήτησε από τον Κώστα Βασιλιάδη να παίξει καλύτερη άμυνα στο χέρι για την ακρίβεια, να μην τον αφήσει να πάρει την μπάλα γιατί είναι πολύ επικίνδυνος και ουσιαστικά με τους 14 πόντους που έχει πετύχει έχει κάνει τη ζημιά στον δικέφαλο. Τι άραγε ζήτησε ο Ζωντός από τους παίκτες του Γιαννινάτου? Ο κύριος Ζωντός εστίασε κυρίως στην αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του και κυρίως στην περιφερειακή άμυνα με κεντρικά πρόσωπα τον Χιλ και τον Σιγάλα. Ο Πανταζόπουλος πάντως δίνει λύση στην ομάδα του Μακεδονικού. Έχει δύο σερί προσπάθειες. Δείτε εδώ, πέρασε στην καρδιά της άμυνας. Είπαμε ότι αυτό που λείπει από τον πάγκο μετά τη φυγή του Οκούσκι είναι το δέος, ο big man, ο μεγάλος σε όγκο παίκτης μέσα στη ρακέτα. 32-28, 2 και 28 για τη λήξη. Μουλαομέροβιτς και αμυντικό. Σωστή απόφαση του Παπαδημητρίου. Ο Καυκής προσπάθησε να κερδίσει αυτό το φάουλ. Δείτε εδώ, είναι σε κίνηση. Ναι, έχει δίκιο ο Παπαδημητρίου. Είναι αμυντικό και όχι επιθετικό το φάουλ. Το τρίτο φάουλ του Καυκή που έχει τα προσόντα, έχει το μυαλό. Θα πρέπει να μάθει να παίζει και στη μεγάλη κατηγορία τώρα. 32-28 και αλλαγές. Ο Μαυροκεφαλίδης στη θέση του Βασιλόπουλου και ο Μπεχλιβάνης στη θέση του Καυκή. Έχουμε και λέμε λοιπόν Μπεχλιβάνης, Χιλ, Σιγάλας, Κλάρκ και Πανταζόπουλος σε ένα πολύ πολύ χαμηλό σχήμα, κύριε Προεστέ, με 4 κοντούς, έτσι. Ίσως θέλει να πιέσει ο Παναγιώτης Ζωντός, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό το πράγμα συνέχεια, αλλά νομίζω δηλαδή αυτή πρέπει να είναι η πρόθεσή του, δεν εξηγείται διαφορετικά. Σαφέστατα κύριε, κάθε κομμάτια, η φιλοσοφία του και τα σχέδια στο μυαλό του. Βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ ότι μόλις φεύγει στο σκόρ υπάρχει μια ολιγορία στην άμυνά του. Πανταζόπουλος για τρεις, διακόπτω. Μαυροκεφαλίδης καθαρίζει τη φάση. Μουλαομέροβιτς, το δίλεπτο για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μουλαομέροβιτς εναντίον όλων. Καλάθι και φάουλ. Καθώς είχε πάρει ήδη τον δρόμο προς το καλάθι ο Μουλαομέροβιτς. Το φάουλ από τον Μπεχλιβάνη, τον αρχηγό της ομάδας και παλιότερο παίκτη. Εδώ είναι η βολή. Κοιτάξτε. Παίρνει το διάδρομο. Εδώ το φάουλ. Είναι ήδη στο δεύτερο βήμα ο Μουλαομέροβιτς. Το καλάθι μετράει. 36-28. Οι τέσσερις πόντοι γίνονται 8 με προοπτική για ένα το πόντο διαφορά. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Ζωντός. Παλιός παίκτης μεν του Ηρακλή. Ένα έξυπνο παιδί που νομίζω ότι, κύριε Προεστέ, έχει τα χέγγια να γίνει και καλός προπονητής. Είναι σε μια μεγάλη κατηγορία, μπήκε στα βαθιά νερά όπως λέμε. Νομίζω ότι στέκεται αρκετά καλά ο Μακεδονικός επί των ημερών του. Γιατί όχι, τον μπάσκετ το ξέρει, γιατί να μην έχει και μια καλή συνέχεια. Εκείνο όμως πρέπει να τονίσουμε, Δημήτρη, και για τις δύο ομάδες είναι ότι όποιος επιχειρήσει να μπει προς το καλάθι, βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι, δεν υπάρχει καθόλου αλληλοκάλυψη στην άμυνα. Κάσι Πάουελ ύπταται για μια ακόμη φορά. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια διαφορά ικανή να τον κάνει να αισιοδοξεί. 39-28 από τον Κάσι Πάουελ. Κοιτάξτε, πατάει με τα δύο. Ουδής σκέφτεται να τον ανακόψει. 39-28 για τον Κάσι Πάουελ που φτάνει τους 4 και πάμε σε ένα ακόμη time out. Τα 0 για τον ΠΑΟΚ επί του Μακεδονικού. Στο τελευταίο, στα τελευταία 46 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα. 39-28, 1-40 για τη λήξη. Για τον ΠΑΟΚ που έχει 5 στις 5 βολές
έχει 5-9 ο Μακεδονικός. 11 στα 18, 61% στα δίποντα, υψηλό ποσοστό. 10 στα 16, επίση υψηλό, 63% ο Μακεδονικός. Στα τρίποντα όμως η ειδοποιώς διαφορά. 4 στα 11, 36% ΠΑΟΚ. 1 στα 9 μόλις 11% ο Μακεδονικός. 15 rebound για τον Μακεδονικό, 13 για τον ΠΑΟΚ. Όμως 5 assist για τον Μακεδονικό, οι διπλάσιες assist 10 για τον ΠΑΟΚ. 4 κλεψίματα για τον Μακεδονικό, 3 κλεψίματα για τον ΠΑΟΚ που έχει και ένα μπλοκ, κανένα μπλοκ, καμία τάπα, κανένα κόψιμο δηλαδή ο Μακεδονικός. Όλα αυτά 1 και 40 για τη λήξη. 39-28 ο ΠΑΟΚ παίρνει μια διαφορά 11 πόντων και ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Δική ισορροπία είναι το ζητούμενο για τον Παναγιώτη Ζοντό και κυρίως οι εξοδετέ. Πολύ ικανοποιημένο από την προσπάθεια του πέμπτου του. Από εκεί και πέρα είπε ότι απομένουν περίπου 80 δευτερόλεπτα. Παίξτε καλή άμυνα έτσι ώστε να διατηρήσετε τη διαφορά την οποία έχουμε πάρει. Πάουελ, το σκριν ψηλά από τον Γιούρκοβιτς. Γιούρκοβιτς, Μουλαουμέροβιτς που κάνει όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ σήμερα. Ή μάλλον και σήμερα. Με αντίπαλο τον Πανταζόπουλο. Σταυρωτή τρίπλα εξαιρετική έμπνευση. Σουτάρια στο χι, χιλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Άρα Κλάρκ. Μουντούρης κρατάει το κοντρόλ, σπλίτ για το χιλ που καθυστερεί. 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση του Μακεδονικού, 40 περίπου για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Χιλ με αντίπαλο το Βασιλιάδη. Πανταζόπουλος, ελεύθερος, προσπαθεί να βρει το σιγάλα. Κακή έμπνευση τελικά, κλέβει ο Γιούρκοβιτς. Μουλαουμέροβιτς, θα μείνουν και περίπου 9 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Μακεδονικού. Μουλαουμέροβιτς και χιλ είναι η ατραξιόν του αγώνα. Δύο περιφερειακοί πολύ μεγάλης κλάσης. Με τον Μπουντούρη αντίπαλο. Μια ζωή στον ΠΑΟΚ ο Μπουντούρης. Γιούρκοβιτς στο πίβοτα από τα 4 μέτρα στο χι. Προσπαθεί ο Μαυροκεφαλίδης πολύ ωραία. Με τα ακροδάχτυλα αφήνει την μπάλα με φάλτσο στο καλάθι. 41-30. Χιλ περνάει όλο τον κόσμο. Ωραίο, εξαιρετικό το δεξιό χουκ. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Βασιλιάδη. Από μακριά το σουτ η μπάλα έξω. Τέλος πρώτη μηχρόνου, ΠΑΟΚ Μακεδονικός, 41-30. Ο Χιλ πολύ θα ήθελε να μπει μπάλα στο καλάθι. Έκανε ό,τι μπορούσε στην προηγούμενη φάση. Βλέπετε και τα στατιστικά. Στο πρώτο μήχρονο, 100% έχει ο ΠΑΟΚ στις βολές, 55% ο Μακεδονικός. 57% ο ΠΑΟΚ στα δίποντα, 61% ο Μακεδονικός. 36% στα τρίποντα ο ΠΑΟΚ, 11% ο Μακεδονικός. 15% και 16% στα rebound αντίστοιχα. Βλέπετε τα λάθη, τις ασίστ και τις τάπες από τις δύο ομάδες. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε ετοιμάσει για σας τις περσινές μονομαχίες των δύο ομάδων, ενώ βλέπετε πάντα την κάρτα. Έχουμε ετοιμάσει επίσης ένα μουσικό από τον πρώτο γύρο. Αλλά λίγο πριν πάμε, να πάρω την ευκαιρία και να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Πρεστό. Η διαφορά των 11 πόντων αντικατοπτρίζει το τι έγινε μες στο παιχνίδι. Ναι, νομίζω θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη για τον ΠΑΟΚ. Είναι ακριβώς η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 6 περίπου λεπτά διάλειμμα για σας και μετά 2 μουσικά για σας και πάντα εδώ με τον Γιώργο Πρεστό και άλλες συνεντεύξεις για το ξεκίνημα ενός πολύ ενδιαφέροντα αγώνα που πιστέψτε με θα είναι ντέρμπι στο τέλος. Αυτή τη φορά και όχι με τον Ραντόγεβιτς που είναι στον πάγκο, εδώ είναι ο Παναγιώτης Ζοντός, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα μέχρι στιγμής. Ο Χιλ δεν προλαβαίνει, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ και εμείς να δώσουμε την πρώτη πάσα στους ρεπόρτερ. Να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη Νάτου. Γιάννη, ακούμε. Ο Σέν Χιλ είναι το βασικό πρόσωπο και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για τον Μακεδονικό, καθώς από τον Αυστραλό ξεκίνησαν οι οδηγίες του Παναγιώτη Ζοντού. Από εκεί και πέρα, ο κόουτς του Μακεδονικού επιμένει σε πολύ δυνατή άμυνα και βέβαια μεγαλύτερη εγρήγορη στην επίθεση. Κασί Πάουελ, μαυροκεφαλίδης χαμηλά, με αντίπαλο τον Δαλιάρη που πέρασε το παιχνίδι. Μαυροκεφαλίδης, ωραία προσπάθεια, 43-30. Η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Παναγιώτης χρησιμοποίησε τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο έτσι ώστε να καλύπτει τρύπες στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα ζήτησε από τους παίκτες του μεγαλύτερη προσοχή στα pick and roll του Μακεδονικού και καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση. Ακούσαμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση θέλει ο Μπάνε Πρέλεβιτς. 43-30 μετράει το καλάθι. 43-32 εδώ είναι η προηγούμενη προσπάθεια από τον Αργύρη Δαλιάρη. Ο Δαλιάρης, ο οποίος έχει μια ιστορία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Άρη, πέρασε για λίγο καιρό από την Αθήνα στο Μακεδονικό, ακολούθησε το Μακεδονικό και στην Κοζάνη και εδώ αστοχή για να προσπαθήσει ο Σιγάλας να μαζέψει την μπάλα. Δεν προλαβαίνει, ζητάει φάουλ. Βλέπετε στο βάθος ο κύριος Σιγάλας ζητάει το φάουλ. Ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ για 2 χρόνια. 43-32, 9,5 λεπτά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και τεχνική ποινή. Σιγάλα. Λοιπόν, για να δώσω στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Γιάννης Νάτου για την τεχνική ποινή του
Γιώργου Σιγάλα. Εμείς απλώς είδαμε τον διαιτητή να του δίνει το ταφ. Τι ακριβώς έγινε? Του μίλησε του διαιτητή, δεν άκουσα και εγώ επειδή ήταν σε μακρινή απόσταση ότι ακριβώς υπόθηκε. Αλλά από τον πάγκο του Μακεδονικού οι άνθρωποι της ομάδας φωνάζουν τι σου είπε για να του δώσει τεχνική ποινή. Εδώ είναι ο Σιγάλας, ο οποίος μιλάει ακόμη με τον Παπαδημητρίου. Τεχνική ποινή στο Σιγάλα. Κάτι που σημαίνει ότι ο αρχηγός εθνικής ομάδας έφτασε τα δύο φάουλ. Μουλαομέροβιτς με αντίπαλο τον Μπουντούρη. Πολύ ωραία προσπάθεια. Προστατεύει με το σώμα την μπάλα. 45-32 για τον Νταμίρ Μουλαομέροβιτς, φτάνει στους 14 πόντους. Τους 12 πόντους, 14 όχι ο Χιλ. Είναι δεύτερο σκόρερ του αγώνα και πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Μπουντούρης, κόντρα στην παλιά του ομάδα. Σιγάλας, φάουλ. Μαυροκεφαλίδης και Βασιλόπουλος όρθωσαν εκεί ένα τείχος από τα σώματά τους και τα χέρια τους, αλλά υπήρξε φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, ένα παιδί που πρέπει να δουλέψει πολύ όσον αφορά στην αποφυγή των φάουλ, κύριε Πρόεδρε. Θέλει δουλειά ακόμη. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πέρσι δεν έπαιζε καθόλου ο Λουκάς στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένας καινούργιος παίκτης, πέρασε, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, έμεινε πολύ καιρό έξω. Θέλει πολλή δουλειά για να σταθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εμένα μου αρέσει πάντως γιατί για το ύψος του έχει ωραίες κινήσεις και τις δουλεύει κιόλας από ό,τι ξέρω στις προπονήσεις. Είναι ένα παιδί που υπόσχεται πάρα πολλά για το μέλλον και νομίζω ότι θα βοηθήσει γενικά το ελληνικό μπάσκετ και βέβαια και την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς που δίνει τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να παίξουν αρκετή ώρα και μάλιστα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ο Βασιλόπουλος εδώ. Ο οποίος πάντως χάνει την μπάλα. Μπουντούρης. Κοντρόλ επίθεση, προτιμάει από τον εφηδιασμό. Σέι Χιλ χαμηλά στο δαλιάρι. Μπουντούρης. Ετοιμάζονται δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στις θέσεις 4 και 5, ο Γιούρκοβιτς και ο Ραντόγεβιτς. Μπουντούρης, το σκρίνα από τον Άερα Κλάρκ, κλέψιμο για λίγο όμως. Πολύ ωραία από τον Σιγάλα στον Κλάρκ. Το passing game του Μακεδονικού καταπληκτικό σε αυτή τη φάση. Αστοχή ο Δαλιάρης, ψηλά, πολύ ψηλά. Ο Κασί Πάουελ, ο απόφυτος του Texas Tech. Και το φάουλ. Δυναμικό. Το 45-33 είναι το πρώτο του Δαλιάρη, δεύτερο ομαδικό για το Μακεδονικό. 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Ήρθε η ώρα του Νικίτα Μοργκουνόφ. Ο Μοργκουνόφ, παλιός παίκτης της ΣΕΣΚΑ Μόσχας αλλά και των Portland Trail Blazers, για λίγο πάντως καιρό, και της Δυναμό Μόσχας. Πάντως θεωρείται και είναι παιδί της ΣΕΣΚΑ Μόσχας ο Νικίτα Μοργκουνόφ. Και ίσως εδώ να έγινε το λάθος στον καλοκαιρινό σχεδιασμό του Μακεδονικού, κύριε Προεστέ, μια που ο Μοργκουνόφ ήταν πάντα ένας ρολίστας πολυτελείας. Ποτέ δεν έπαιξε το ρόλο του βασικού center force στις ομάδες που έπαιζε πάντα. Και στο NBA απλώς είχε αγοραστεί τότε από τους Portland Trail Blazers για να γεμίσει το βάθος του πάγκου στους ψηλούς και στη CSKA ήταν ο δεύτερος ψηλός, το δεύτερο center force. Ίσως να πίστευαν οι άνθρωποι του Μακεδονικού τότε ότι βέβαια στις ομάδες που ανέφερες Δημήτρη μπορεί να ήταν ο ρολίστας, αλλά για το Μακεδονικό να μπορούσε να κάνει το ρόλο του βασικού παίκτη. Αυτό το είδαμε και με τον Τζακαλίδη το καλοκαίρι. Κάθε παίκτη, ειδικά όταν παίζει στο NBA και σε μεγάλα πρωταθλήματα, έχει ένα ρόλο. Δεν μπορεί να μεταμορφώσει έναν παίκτη στο να παίξει κάτι άλλο από ό,τι είναι και από ό,τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα γι' αυτό λέμε ότι η χημεία της ομάδος είναι πάρα το Α και το Ω για τη λειτουργικότητα και τη συνέχεια της πορείας της ομάδος. Κασί Πάουελ, ο αλτικός της ομάδας του ΠΑΟΚ για τον Βασιλιάδη. 47-33, 7-45 για τη λήξη. Μουλαομέροβιτς, Ραντόγεβιτς, Γιούρκοβιτς, Πάουελ και Βασιλιάδης. Είναι η αρχική πεντάδα του ΠΑΟΚ αυτή. Ραντόγεβιτς έξυπνα στο Μουλαομέροβιτς που περνάει σαν σταματημένο το Μοργκουνόφ. Γιούρκοβιτς πάνω τον Μπουντούρης. Χίλ στο Μουλαομέροβιτς, σουτάρει χαμηλό το σουτ στη Στεφάνη. Μοργκουνόφ μαζεύει την μπάλα και υπάρχει φάουλ από τον Πάουελ. Για το Μακεδονικό, στον άσο είναι ο Χίλ και ο Μπουντούρης. Είναι η δίδυμο γκάρτ με 3 το Σιγάλα, 4 τον Κλάρκ και 5 το Μοργκουνόφ. Ο Μεσαριάκο έχει κάτσει αρκετή ώρα στον πάγκο. Ο Λευκορώσος και ίσως ο κορυφαίος φέτος του Μακεδονικού σε όλο το εύρος της πορείας πρωταθλήματος. 7-29 για τη λήξη, πέρασε και ο Σπύρος Παντελιάδης στο παιχνίδι της θέσης του Κασί Πάουελ. Ο ΠΑΟΚ πλέον για μια ακόμη φορά με ένα χαμηλό σχήμα τριών κοντών, κύριε Προεστέ. Ίσως προσαρμόζει στο παιχνίδι του Μακεδονικού. Και ο Μπάνε θέλει να παίξει πάνω στα άτομα του Μακεδονικού, ούτως ώστε να έχει καλύτερο κυνήγημα στην περιφέρεια. Κλάρκ. Βρίσκει χώρο, προσπαθεί να καρφώσει πρώτο Ραντόγεβιτς. Ο Ραντόγεβιτς που έχει περάσει και αυτός από το NBA. Καθυστέρησε να έρθει για βοήθεια στην άμυνα ο Ραντόγεβιτς. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Ο Κλάρκ προσπαθεί να καρφώσει από τη βασική γραμμή. Πρώτο ο Αλεξάνδρ Ραντόγεβιτς, ο οποίος έχει περάσει δύο χρόνια από το NBA. Toronto Raptors 2000-2001 και Denver Nuggets
την επόμενη χρονιά, όμως δεν τα κατάφερε. Άλλωστε, του λείπουν πολλά βασικά στοιχεία για να μπορέσει να σταδιοδρομήσει ή και απλώς θα θέλετε να σταθεί στο μεγάλο πρωτάθλημα. Μαζί με τον Φρεντερίκ Βέις είναι οι ψηλότεροι παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Ο Φασούλας είναι ο τρίτος στη λίστα των ψηλών. 7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, 47-34 για τον ΠΑΟΚ, που φαίνεται να ελέγχει την κατάσταση με τον Μουλαομέροβιτς να είναι σε μεγάλα κέφια απόψε. Μουλαομέροβιτς, ο οποίος έχει 12 πόντους, 2 rebound, 5 assist και ένα κλέψιμο. Και τον Αναστόπουλο, ο δεύτερος διαιτητής. Από πλευράς Μακεδονικού, 14 πόντους έχει ο Χίλ και 10 ο Κλάρκ. Οι υπόλοιποι κινούνται σε πολύ χαμηλές πτήσεις, από 4 πόντους και κάτω. Ενώ για τον ΠΑΟΚ, πλην του Μουλαομέροβιτς, 8 πόντους έχει ο Βασιλόπουλος και 5 έχει ο Γιούρκοβιτς. Βασιλιάδης με 2 τρίποντα σήμερα. Βασιλιάδης, ωραία κίνηση για τον Ραντόγεβιτς. Αστοχή, πολύ ωραίο ο Γιούρκοβιτς. Είναι καλό σε αυτές τις φάσεις. Θα πάει στο follow, 49-34, παγιώνει μια καθαρή διψήφια διαφορά ο ΠΑΟΚ. Εδώ η φάση με τον Ραντόγεβιτς, πρώτο Μοργκουνόφ και του Σιγάλα και εδώ ο Γιούρκοβιτς, ο οποίος φτάνει τους 7 με 2 στα 3 δίποντα. Η μπάλα στον Κλάρκ, χειροκροτήστε τον. Άιρα Κλάρκ, 49-36 σε αυτό το alley hoop υψηλού επίπεδου. Χειροκροτείται όντως από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο στον Κλάρκ αλλά και στους φίλους του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Παρακαλώ πολύ να το ξαναδούμε. Ήταν απίστευτη φάση. Όποτε μπορέσουμε. Παντελιάδης. Μουλαομέροβιτς. Χάνει την μπάλα αλλά εκεί βρίσκεται ο Ραντόγεβιτς. Σιγάλας. Μαζεύει ένα ακόμη rebound για τον εαυτό του και την ομάδα του. Και το foul. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να δούμε τη φάση με τον Άιρα Κλάρκ. Ψυχραιμία ζητάει από τον πάγκο του Μακεδονικού ο Παπαδημητρίου. 49-36 φαίνεται ότι δεν έχουμε τη φάση. Κρίμα, κρίμα. 5-58 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Ο γυρολόγος της από Ανατολής που κάνει ωραία παιχνίδια φέτος στον Μακεδονικό. Και Νίκος Μπουντούρης. Ο Μπουντούρης ευστοχή μετά από... Εδώ δείτε τη φάση. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δείτε τι κάνει ο Άιρα Κλάρκ. Ένας showman των γηπέδων. Μπουντούρης μετά από 9 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Από το 89 ως το 98. Δεν ξεχνιώνονται αυτά. Γιούρκοβιτς. Χιλ. Και το Σιγάλα. Κλάρκ και πάλι δεύτερο αλεχούπ. Και ο κόσμος χειροκροτάει. Νομίζω κύριε Προεστέ ότι ο Πρέλεβιτς έχει φέρει ένα νέο ήθος και το έχει μεταφέρει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οι οποίοι είτε είναι 7.000 είτε 1.000 όπως σήμερα, πραγματικά έχουν φέρει νέα παιδεία μπασκετική στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό αυτό. Χειροκροτάνε τις ωραίες φάσεις και όντως ήταν κάτι το οποίο δύσκολα βρίσκεις στα ελληνικά γήπεδα τέτοιες φάσεις. Ο Ραντόγεβιτς απαντάει στα αίσια με ένα κάρφωμα. Αλεξάνδρα Ραντόγεβιτς με 3 στα 9 φτάνει στους 6 πόντους. Πολύ ωραία πάσα από τον Ίβιτσα Γιούρκοβιτς, από τον Σλοβαίνο στο Σέρβο και 51-39. Είναι ωραίο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Κλάρκ, Μπουντούρης, Μοργκουνόφ, Χιλ, για 3 από τα 7,5 μέτρα. Αστοχή, baseball πάσα στο Βασιλιάδη από τον Γιούρκοβιτς. Πρώτου Κλάρκ, διστάζει. Ευστοχή τελικά καθώς προστατεύει πολύ έξυπνα την μπάλα με το σώμα του. Ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία προσπάθεια ήταν από τον Κωστάκη. Από τον Κώστα Βασιλιάδη, τον Βασιλιάδη που με όλα αυτά φτάνει τους 8 πόντους με ένα στο ένα δίποντο και 2-4 τρίποντα και μία assist. Δείτε εδώ, κοιτάξτε, κρατάει σταθερό το δεξιπόδι, το δεξιό χούξατ και μπάρα στο καλάθι. 53-39, 4,5 για τη λήξη, σε ένα πολύ ωραίο δεκάλεπτο. Το φάουλ χαμηλά από τον Παντελιάδη στον Γιώργο Σιγάλα. Δείτε εδώ το Σπύρο Παντελιάδη για τον ΠΑΟΚ που έχει περάσει πια τα 5 φάουλ, αυτό ήταν το 6ο. Τρίτο και για τον Σπύρο Παντελιάδη. Σιγάλα στις βολές, ο Σιγάλας ο οποίος έχει μείνει στον ένα πόντο από μία-δύο βολές. 53-40, ο Σιγάλας έχει 2 πόντους αλλά έχει 7 rebound και 2 assist. Μέσα, 53-41 για τον Γιώργο Σιγάλα που δεν τον πήραν δάκετα χρόνια. Ο Σιγάλας στα 33 του, καλά γυμνασμένος. Θέλει να είναι και στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. Ο Χιλ πάνω στον Παντελιάδη. Τον έχει στην αριστερή τρίπλα ο Παντελιάδης. Γιούρκοβιτς. Μουλαομέροβιτς. Με αντίπαλο τον Μπουντούρη. Η κίνηση στη γωνία για τον Βασιλιάδη. Εκτός οροπίας στο σούτ πρώτο Σιγάλα.
Ωραίο παλικαρίσιο και με υψηλή τεχνική καλάθια από τον Βασιλιάδη. Είναι ένας ιδιαίτερα κοντρολαρισμένος παίκτης ο Βασιλιάδης και δεν σουτάρει μόνο τρίποντα όπως πολλοί νομίζουν. Και άμυνα μπορεί να παίξει, όχι πως το κάνει πάντα. Και εξαιρετικός στις ασίστ. Χιλ 55-41. Μοργκουνόφ κόβεται, μαζεύει την μπάλα. Ο Γιούρκοβιτς και ο Ραντόγεβιτς που δεν προλαβαίνει, η μπάλα είναι για τον Μακεδονικό. 3,5 περίπου για τη λήξη. Πρέπει να πούμε, κύριε Προεστέ, ότι έχει ανέβει πολύ το επίπεδο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ναι, έχουν βγει καλές φάσεις, πιο καλές άμυνες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο ομάδες. Ο Μέμπα Μακεδονικός για να πλησιάζει το σκόρο, πάω για να το αυξήσει. 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης του Μακεδονικού. Ο Χίλ, ο οποίος θα κάνει το τρίποντο ή θα πάει στο drive. Πάει στο drive. Ένα πολύ πολύ μακρινό χουκσάτ. Η μπάλα για το Μακεδονικό. Λοιπόν, να εξηγήσουμε εδώ για να μην διαμαρτύρονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τους καινούργιους φέτος κανονισμούς, η μπάλα από τη στιγμή που αναπηδά και παρότι θα ακουστεί η κόρνα, το παιχνίδι συνεχίζεται και δεν διακόπτεται όπως γινόταν στο καλοκαίρι. Η μπάλα φτάνει στο Σιγάλα. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα, αλλά ο Ραντόγεβιτς τον φιλοδορεί με μια τάπα. Μουλαομέροβιτς καλάθι. Γνωστή κίνηση. 57-41 σε αυτό το run and gun παιχνίδι που σαφέστατα ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς, ο οποίος φτάνει στους 14 πόντους. 14 έχει και ο Χιλ και ο Κλάρκ. Μπουντούρης από τα 6 μέτρα στο Χ. Μαζεύει ο Μουργκουνόφ. Η μπάλα στο Χιλ. Τον Χιλ που έχει φτάσει τα 1 στα 5 τρίποντα. Και ο Ζοντός ζητάει από την ομάδα του να παίξει με τον Άιρα Κλάρκ. 2:59 για τη λήξη του δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ Μακεδονικός 57-41. Ο ΠΑΟΚ θέτει από τώρα σοβαρή υποψηφιότητα να πάρει το παιχνίδι και όχι επειδή προηγείται με 16 πόντους, αλλά επειδή η αντίδραση του Μακεδονικού δεν είναι πρέπουσα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένας Μακεδονικός ο οποίος θα έκανε θάλασσα ή μάλλον τον έπιασε η θάλασσα στη Γέιδα και ενώ πήγε να υπερασπιστεί μια διαφορά 26 πόντων, υπέκυψε, συνετρίβει με μια διαφορά 35. Είναι το δεύτερο, ήταν η δεύτερη χειρότερη βραδιά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Ζωντός, ο οποίος πάντως για να αποτίσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, πήρε την ομάδα σε μια κακή στιγμή φέτος και την οδηγεί, αν όχι εκ του ασφαλούς, πάντως με πολλές πιθανότητες στα play-off. Βεβαίως πρέπει να κάνει κάποιες νίκες. Σήμερα τα πράγματα μάλλον δεν είναι ευνοϊκά για αυτόν, αλλά υπάρχουν περιθώρια. Γιούρκοβιτς αστοχή στο δεξιό χουξάτ. Προσπαθεί, είναι μαχητικός. Σέιν Χιλ με αντίπαλο τον Παντελιάδη, ο οποίος τον εκτρέπει της πορείας του. Μοργκουνόφ προσποίηση, διπλή. Αφήνει την μπάλα άσαλα με τα δύο χέρια στο καλάθι. Η προσπάθεια τεχνικά ήταν πάρα πολύ κακή. Συμφωνείτε, κύριε Προεστέ? Είχε την ευκαιρία με ένα χουκ, νομίζω, να πετύχει ένα εύκολο καλάθι, αλλά καθυστέρησε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς, μιλάμε για ένα παίκτη ύψους 2-9, έτσι. Και έχει την ευκαιρία βασικά και να καρφώσει την μπάλα και δεν αφήνει την μπάλα. Και όχι μόνο λέει από την κάνει, αλλά πάει και μου στάρει με δύο χέρια κατά από το καλάθι. Πρέπει εκεί να καρφώσει την μπάλα. Λες και σε παιδικό πρωτάθλημα. Καλάθι παλικαρίσιο από τον Κώστα Βασιλιάδη. Και ωραία πάσα του Γιώργου. 59-42 με τον Βασιλιάδη που φτάνει τους 12 με 3 στα 3 δίποντα. Έχει την ευκαιρία να πάει και στη βολή μπόνους και πάμε σε ένα time out. Το 14ο Παγκόσμιο Κύπελο Καταδύσεων στην ΕΤΕΝ. Η αθλητική διοργάνωση πρόβα των Ολυμπιακών Αγώνων στο πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Παρακολουθήστε την προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, καθώς και τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος. Το Παγκόσμιο Κύπελο Καταδύσεων μόνο στην ΕΤΕΝ. Ο ΠΑΟΚ εντός έδρας έχει 7 νίκες και 2 ήττες, πετυχαίνει 80,5 πόντους και δέχεται 73,6. Μεγαλύτερη νίκη με Ηράκλειο 98-78, μεγαλύτερη ήταν με Πανιόνιο 74-81 και έχει κερδίσει εδώ όλους τους μεγάλους. Έχει κερδίσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Απ' την ΑΕΚ έχασε εδώ μόνο για το κύπελο. Βλέπετε λοιπόν ο ΠΑΟΚ εντός έδρας. Είμαστε στα 2:16 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου. 59-42 ο ΠΑΟΚ προηγείται και ο Βασιλόπουλος, ο Βασιλιάδης, με συγχωρείτε, μπορεί να πάει και στις βολές. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Αναπάντητα ερωτήματα για τον Παναγιώτη Ζωντό. Το τελευταίο είναι προς τους παίκτες του, γιατί δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα επικοινωνίας. Από εκεί πέρα ζήτησε να μην ποστάρουν πάνω στον Γιούρκοβιτς, αλλά να του κλείνουν το διάδρομο ώστε να μην δημιουργεί φάσεις ή να μπαίνει μόνος του και με τον drive ή από εκεί πέρα να βγάζει για ελεύθερο σουτ.
Για να ακούσουμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Πάνε Πλεύβης είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, κυρίως στην άμυνα. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν λειτουργήσουν λίγο καλύτερα και τα block out και εξασφαλίσουν πιο εύκολα το αμυντικό rebound, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και τόνισε την προσπάθεια που καταβάλει από ο Βασιλιάδης στον περιορισμό του Σέιν Χιλ. Μεσαριάκου διόρθωσε το κακό άστοχο σου του Κλάρκ. Σιγάλα εναντίον όλων, αφήνει την μπάλα στο καλάθι άτσαλα. Την μπάλα φτάνει στο Βασιλιάδη. 60-42 σε μια από τις κακές βραδιές του Μακεδονικού. Ο Μακεδονικός που έδειξε στο παιχνίδι με τη Γέιδα ότι έχει προβλήματα. Είδατε και τα rebound, 25 για το Μακεδονικό, μόλις 21 για τον Πάκο. Τον Πάκο πάντως προηγείται με μεγάλη διαφορά 18 πόντων και έχει αγκαλιάσει ήδη την νίκη. Ο Μουλαομέροβιτς, το βιολί του, κάνει μια μεγάλη εμφάνιση με 17 πόντους, 3-4 βολές, 4-7 δίποντα, 2-5 τρίποντα, 2 rebound και 5 assist και ένα κλέψιμο και ετοιμάζεται και ο Μπεχλιβάνης. Σέιν Χιλ. Μπουντούρης. Σιγάλας καλάθι. 63-44. Είναι καλή προσπάθεια των δύο διεθνών παικτών του Μακεδονικού. Ο Μακεδονικός που στερείται εδώ και αρκετό καιρό των υπηρεσιών και ενός σημαντικού παράγοντα της ομάδας αυτής, αθλητικού παράγοντα εννοείται, του Γιώργου Μπαλογιάννη. Στοιχείο βασικό στον σχεδιασμό και στο κούρδισμα αυτής της μηχανής του Παναγιώτη Ζωντού. Βασιλιάδης για τρεις. Τα πράγματα απλοποιούνται για τον ΠΑΟΚ και τον Κώστα Βασιλιάδη. 66-44, καθώς βαίνουμε πια στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Δείτε εδώ τον Παντελιάδη που πάει πολύ καλά σήμερα. Βασιλιάδης για τρεις. Βασιλιάδης που φτάνει τους 16 με 3 στα 5 τρίποντα. Ωραία στον Κλάρκ. Η κίνηση για τον Μεσαριάκου. Κακή προσπάθεια, αδύναμο το σούτ για τους παίκτες του Μακεδονικού που φαίνεται να μην πιστεύουν στην νίκη. Μεσαριάκου. Η κίνηση για τον Σιγάλα. Και 3 δευτερόλεπτα. 66-44. 21 δεύτερα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Όλα για τον ΠΑΟΚ που έχει πάρει μια διαφορά 22 πόντων και πλέον οι φίλοι του που έχουν φτάσει τους 1000 σε μια δύσκολη για τον ΠΑΟΚ μέρα. Με παιχνίδι στην Ξάνθη, με κρύο, με τριήμερο. Ο ΠΑΟΚ αποδεικνύει φέτος ότι έχει μπασκετικό κοινό. Με μέσον όρο πάνω από 4.000 εισιτήρια και φίλους του μπάσκετ που ξέρουν να επιβραβεύουν παίκτες και αντιπάλους. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μουλαομέροβιτς. Ωραία για τον Ραντόγεβιτς και κάρφωμα. 68-44. Ο Ραντόγεβιτς που φτάνει τους 8 με 4 στα 10. Μπεχλιβάνης. Τέλος δεκαλέπτου ενός πανηγυρικού για τον ΠΑΟΚ δεκαλέπτου. Όρθιοι οι 1.000 περίπου φίλοι της ομάδας. Εδώ ο Ραντόγεβιτς θα καρφώσει εντυπωσιακά. 68-44. Βλέπετε τον ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Η πρώτη εθνική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην ΕΡΤ. Παρακολουθήστε την Κυριακή Χαλκιδόνα ΑΕΚ, τον αγώνα που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής. Η εκπληκτική Χαλκιδόνα επιθυμεί να επαναλάβει την έκπληξη του πρώτου γύρου. Ο Ήλια Ντουμητρέσκου αναζητά την πρώτη του νίκη στον πάγκο της Ένωσης. Την Κυριακή στις 8.30 Χαλκιδόνα ΑΕΚ μόνο στην ΕΡΤ. Δέκα λεπτά αγωνιστικά απομένουν για να τελειώσει ο αγώνας. Ένας αγώνας, εδώ βλέπετε τον Παναγιώτη Ζοντό και τους παίκτες του Μακεδονικού, που πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι δεν τους αξίζει ίσως αυτή τη εμφάνιση από τα όσα έχουν κάνει από τα μέσα του πρώτου γύρου και μετά. Κύριε Προεστέ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολο θα χάσει αυτή την νίκη πια. Οπωσδήποτε έτσι δείχνουν τα πράγματα και έτσι φαίνεται. Όχι μόνο λόγω σκορ, λόγω εμφάνισης. Ακριβώς. Και αυτό βέβαια είναι και αυτό που έχει ενθουσιάσει και τους φιλάθλους του, οι οποίοι νομίζω ότι αυξήθηκαν αρκετά. Αυτή μετά από κάποια στιγμή. Έτσι. Είναι μπασκετικό κοινό, έτσι. Ακριβώς. Ξέρει να επιβραβεύει παίκτες και είναι σημαντικό, έχει βγάλει πολλές φάσεις, έχει ενθουσιάσει τον κόσμο, έχει δείξει και έχει παίξει καλό μπάσκετ. Απ' την άλλη μεριά, ο Μακεδονικός αρκετά παιχνίδια έχει που δεν πηγαίνει καλά, Δημήτρη. Νομίζω ότι έχει κάνει μια κοιλιά. Θέλει μεγάλη προσοχή την αυτή οποία τη στιγμή. Δυστυχώς έκανε, δυστυχώς για την ομάδα του Μακεδονικού, την έκανε και πέρσι, λίγο πριν από τα play-off και έχασε στο τέλος την είσοδο, την είσοδο του στα play-off. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τους ανθρώπους του Μακεδονικού, έτσι ώστε αν θέλουν για να μπουν στα play-off, θέλει νομίζω μεγάλη προσπάθεια. Είναι και ο ένας από τους φετινούς στόχους της ομάδας, έτσι. Οπωσδήποτε θα είναι, γιατί ξεκίνησαν με μεγάλες φιλοδοξίες πάλι φέτος. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ με νίκη σήμερα που ουσιαστικά νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει να την κατακτήσει. Ο ΠΑΟΚ είναι πια με 1,5 πόδι μέσα στα play-off. Ναι, πολύ δύσκολα θα χάσει την είσοδο στα play-off. Και το αξίζει γιατί έκανε μεγάλη πορεία φέτος. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Γιάννη Νάτου. Ο Παναγιώτης Ζωντός κάλεσε τους παίκτες του να μην τα παρατήσουν σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο.
Χαρακτηριστικά ανέφερε κάθε λεπτό πρέπει να είμαστε δυναμικοί, να παίξουμε επιθετική άμυνα και από εκεί και πέρα. Για την επίθεση ζήτησε να ποστάρει ο Γιώργος Σιγάλας στο high post και ή θα εκδηλώσει επίθεση ή θα βγάλει στην περιφέρεια για κάποιο ελεύθερο σουτ. Αυτά όσον αφορά στο Μακεδονικό, να δούμε την επίθεση του Μακεδονικού με τον Μεσαρέκο του Σιγάλα. Ο Σιγάλας πολύ ωραία στον Κλάρκ, φάουλ. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Υπάρχει πρόβλημα στο μαρκάρισμα. Το πρόβλημα να κάνουμε είναι να τρέξουμε, να τρέχουμε στο παιχνίδι και να μην παίξουμε με τον χρόνο. Οπότε λέει θα κάνετε επιθέσεις οι οποίες θα είναι περίπου στα 20 δευτερόλεπτα και θα επιδιώξετε κυρίως να μην δώσετε το δικαίωμα στο Μακεδονικό να πετύχει το εύκολο καλάθι. Μήπως το σημερινό παιχνίδι, κύριε Προεστέου, ο Πρέβης σέβεται περισσότερο από ότι σήμερα, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, από ότι σήμερα θα έπρεπε να σεβαστεί το Μακεδονικό? Δεν νομίζω, εντάξει. Είναι μια ευκαιρία να παίξει ο ΠΑΟΚ, ίσως και όλοι οι παίκτες, δοκιμάζει αρκετά σχήματα ο Μπάνε και βλέπουμε ότι εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα στο μαρκάρισμα του Σιγάλα με τον Παντελιάδη, αμέσως έγινε η αλλαγή με τον Πάουελ και η εντολή που έδωσε βέβαια και ο Παναγιώτης Οντός, βλέπουμε ότι ξανεμίζεται. Μπεκλιβάνης για τον Κλάρκ, Σιγάλας passing game από τον Μακεδονικό, προλαβαίνει ο Χιλ και υπάρχει φάουλ. Όλα αυτά 9,5 λεπτά για τη λήξη ενός αγώνα, ο οποίος είχε ένα καλό τρίτο δεκάλεπτο από πλευράς θεάματος, αλλά ήταν καλό και για τον ΠΑΟΚ, όπου πήρε τη διαφορά από τον Μακεδονικό. Θυμίζουμε 41-30 στο ημίχρονο και συνέχεια ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι. Χιλ το φάουλ από τον Βασιλιάδη. 68-46 διαφορά στους 22. Ο ΠΑΟΚ θέλει να και μπορεί να τρέξει. Έχει παίκτες φύση επιθετικούς και θέση. Ο Μακεδονικός σε μια κρίση ταυτότητας των τελευταίων ημερών, ενώ έκανε ένα πολύ καλό μισό πρώτο γύρο και πολύ καλό μισό ξεκίνημα δεύτερου γύρου. Μεσαριάκου για τρεις. Αστοχή ψηλά ο Πάουελ. Πάουελ και Κλάρκ θα μπορούσαν να διαγωνιστούν στη διαγωνισμό καρφωμάτων. Ενώ ετοιμάζεται και ο Αργύρης Δαλιάρης από το Μακεδονικό. Μουλαομέροβιτς, τον Βασιλόπουλο πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Βασιλιάδης. Οι δύο φίλοι και συμπαίκτες από την Εθνική Ομάδα των Εφήβων. Χάλκινη παγκόσμιο το καλοκαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπερδεύεται ο Μουλαομέροβιτς, ίσως το πρώτο του λάθος στο παιχνίδι με τον Πάουελ. Μεσαριάκου. Αυτό είναι παράβαση. Είναι παράβαση και θα εξηγήσω μετά γιατί. Χίλα στο χ, μαζεύει ο Ραντόγεβιτς. Όταν ένα παίκτη έρχεται από μέσα απέξω από το γήπεδο και πατάει και πιάνει την μπάλα, αυτό θεωρείται έξω και είναι παράβαση. Έκανε λάθος τον Παπαδημητρίου. Πρέπει να αλλάξει φάση. Είναι ο κανονισμός σαφέστατος στη φάση αυτή. Μεσαριάκου, δύσκολη κίνηση στο πίβοτ. Αστοχή έρχεται ο Κλάρκ. Αστοχή εξεπαφής και αυτό σε follow. 68-46, 8-27 για τη λήξη του αγώνα. Για να διευκρινίσω τον κανονισμό, όταν η μπάλα είναι εντός γηπέδου και έρχεται ο παίκτης απ' έξω, περνάει τη γραμμή και πιάνει την μπάλα, είναι έξω. Μουλαομέροβιτς εναντίον του Μπεχλιβάνη. Φάουλ από τον Μπεχλιβάνη. 68-46, να δούμε και τα στατιστικά μας. Στα δίποντα ΠΑΟΚ 62%, ο Μακεδονικός έπεσε στους 47. Στα τρίποντα 43 ο ΠΑΟΚ, 8% 1 στα 13 ο Μακεδονικός. Και η ώρα να αναπαυθεί προσωρινά ίσως ο πολεμιστής. Νταμίρ Μουλαομέροβιτς θα κάτσει στον πάγκο σε 30 λεπτά, 17 πόντι. 3-4 βολές, 4-7 δίποντα, 2-5 τρίποντα, 2 rebound, 6 assist, 1 κλέψιμο. Νταμίρ Μουλαομέροβιτς, η αυτού εξοχότης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεκίνησε το 90 από τη Σλόμποντα Ντίτα Τούζλα, μετά 4 χρόνια στη Τσιμπόνα, Team System, FS Pilsen, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Σναϊντέρο Ούρντινε και πλέον ΠΑΟΚ. Κλάρκ στη βασική γραμμή, δύσκολο πίβοτ, κόβεται από τον Ραντόγεβιτς, 7-55. Κύριε Προεστέ, νομίζω ότι απλώς για μας απομένει να δούμε ωραίο μπάσκετ. Αυτό απομένει και εντάξει, εκείνο που προβληματίζει ίσως με την ομάδα του Μακεδονικού, ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ισορροπία, όλοι προσπαθούν να τα κάνουν όλα. Βλέπουμε τους σέντερφορ να βγαίνουν να στάρουν, τρίποντα. Δεν υπάρχει ισορροπία γενικά στην ομάδα. Από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει πρόβλημα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Απλώς ίσως βγήκαν κάποιες φάσεις, καλάρωσε λίγο. Είναι η διαφορά του σκορ τέτοια που δικαιολογεί τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες στιγμές. Παντελιάδης που κάνει ένα καλό παιχνίδι σήμερα στο Βασιλόπουλο, που επίσης είναι εξαιρετικός. Ο τρίτος παίκτης του ΠΑΟΚ μετά τον Μουλαομέροβιτς και τον Βασιλιάδη που φτάνει σε διψήφιο αριθμό. 17 Μουλαομέροβιτς, 16 Βασιλιάδης, 10 Βασιλόπουλος. Βλέπετε και τον Ζοντό. Μπεκλιβάνης. Σιγάλας. Χιλ στη γωνία. Το σπλίτ για τον Μπεκλιβάνη που στάρει για τρεις μέσα. 70-49. Το δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Μακεδονικού σε 14 προσπάθειες. Παντελιάδης. Σταυρωτές τρίπλες.
εξαιρετικό παιχνίδι από τον Παντελιάδη, ο οποίος νομίζω, κύριε Προεστέ, είχε σήμερα παραπάνω από ένα λόγο να παίξει καλά, καθώς θα είναι χαραγμένο στη μνήμη του το άτυχο για αυτόν το παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Κοζάνη, έτσι. Ήταν διαφορετικά εκείνο το παιχνίδι, διαφορετικό είναι αυτό, Δημήτρη. Σε εκείνο το παιχνίδι μπήκε στα τελευταία 3 λεπτά που ήταν το πιο κρίσιμο σημείο. Να ο Παντελιάδης και πάλι κλέβει από το σιγάλα για τον Ραντόγεβιτς. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ κρίσιμο σημείο τότε που μπήκε για τον Παντελιάδη και έπρεπε να αντικαταστήσει τον Μουλαουμέροβιτς, που νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο σε εκείνη τη στιγμή που είχε μπει. Σήμερα έχει τη συμμετοχή από την αρχή μέσα στον αγώνα και αυτό ίσως σε δίνει άλλη πνοή για να παίξεις και να βγάλεις τις φάσεις που πρέπει να βγάλεις. Υπάρχουν και άλλοι καλοί playmakers στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει ο Τζένκινς, υπάρχει ο Μακδόναλντ, υπάρχει ο Λάκοβιτς. Αλλά ο Μουλαουμέροβιτς νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος φέτος. Μπεχλιβάνης, 2 στα 2. Και 70-52 η διαφορά πηγαίνει από τους 22 στους 18. Παντελιάδης. Ο Μπεχλιβάνης έχει δείξει πολλές φορές ότι είναι αξιόπιστη λύση από τα 6-25. Παρότι κοντός στο δέμας, βραχής όμως. Κάσι Πάουελ, καλάθι και φάουλ από το Δαλιάρη. Το παθαίνει δεύτερη φορά ο Δαλιάρη σήμερα. Εδώ είναι ο Κάσι Πάουελ από το Texas Tech. Στη συνέχεια πέρασε για λίγο από την Reflex Beograd, για πολύ λίγο, για να έρθει στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στη θέση του Ronnie Fields, ενός παίκτη που ήταν περισσότερο street player στα playgrounds της Νέας Υόρκης, παρά ένας παίκτης για ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. 73-52 διαφορά και πάλι στους 21, παρά τα τρίποτα του Μπεχλιβάνη. Διαφορά δεν λέει να πέσει από τους 20. Hill, που έχει μείνει πολύ χαμηλά μετά το πρώτο καλό για αυτόν ημίχρονο. Καυκής, σιγάλας, φάουλ. Ο Χιλ που ό,τι πέτυχε το πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, είχε φτάσει τους 14, έχει 5 τύχη μόνο από το δεύτερο ημίχρονο, 16 έχει ο Κλάρκ. Και από εκεί πέρα για να καταλάβετε τι γίνεται, έχει 6 ο Μπεκλιβάνης, 1 ο Μπουντούρης, 1 ο Μουργκνόφ, 5 ο Σιγάλας, 4 ο Πανταζόπουλος, 2 ο Δαλιάρης και 2 η βεντέτα φέτος ομάδας, ο Ιγκόρ Μεσεριάκου. 73-53 εδώ είναι ο Πρέλεβιτς, Βάνε Πρέλεβιτς, ο αναμορφωτής ομάδας του ΠΑΟΚ. Και όπως όλα δείχνουν και όπως είπε και ο Πανελούδης, θα παραμείνει πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα. Μπάνε Πρέλεβιτς, μεγάλη μορφή, Μπάνε The Tiger, του Ερυθρού Αστέρα, του ΠΑΟΚ κυρίως, της Κίντερ αλλά και της ΑΕΚ στο φινάλε της καριέρας του. Πρόπερση βοηθός προπονητή, πέρσι και φέτος πρώτος προπονητής. Και πάνω απ' όλα ένας gentleman των ευρωπαϊκών γηπέδων. Το κλέψιμο από τον Σιγάλα για λίγο, Σιγάλας που προσπαθεί. Το κλέψιμο από τον Καυκή, Παντελιάδης μαζεύει ξανά. Πάουελ, Βασιλόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα και υπάρχει φάουλ του Σιγάλα. Για το Σιγάλα το φάουλ αυτό είναι το 4ο και το 3ο του Μακεδονικού. Και πάλι αλλαγές, ο Μουλαουμέροβιτς θα ξαναπεράσει το παιχνίδι στη θέση του Παντελιάδη και ο Γιούρκοβιτς στη θέση του Ραντόγεβιτς. Φωνάζει εκεί ο Γιούρκοβιτς, με συγχωρείτε ο Ραντόγεβιτς, ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος πιθανότητα από τον εαυτό του. Πάουελ. Όλα αυτά 5 και 20 για τη λήξη. Μουλαουμέροβιτς. Στη γωνία ο Βασιλιάδης βομβαρδίζει το καλάθι του Μακεδονικού. 76-54 για τον 19χρονο Βασιλιάδη που έχει πετύχει 19 πόντους σύμπτωσης. Ο ΠΑΟΚ που έχει 7 στα 16, υψηλό ποσοστό 44%. Να ο Βασιλιάδης έχει 19 πόντους, 1 στο 1 στις βολές, 3 στα 3 στα δίποντα, 4-7 τρίποντα, 5 rebound, 1 assist. Ο Χιλ, ούτε τώρα, ούτε τώρα. Τάπα του Γιούρκοβιτς, εξ επαφής και χωρίς άλμα. Μουλαουμέροβιτς, προσπαθούν για κάρφωμα Γιούρκοβιτς και Βασιλόπουλος και χαλάνε τη συνταγή. Βγάλαν την μπάλα από το καλάθι. Βγάλαν την μπάλα από το καλάθι. Δαλιάρης παίρνει τα βήματα με το αριστερό το lay-up. 76-56, 4,5 για τη λήξη. Εδώ Αργύρης Δαλιάρης, ο οποίος φτάνει τους 4 με 2-3 προσπάθειες. Κύριε Προεστέ, 4,5 για τη λήξη. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι το έχουμε πει εδώ και πολλή ώρα ότι έχει κατακτήσει τη νίκη. Τι ήταν αυτό που έφερε μια διαφορά στους 20 πόντους? Πιο ισορροπημένη ομάδα, πιο καλά πατούσε μες στο γήπεδο, ήξερε τι ζητούσε περισσότερο από την ομάδα του Μακεδονικού και στην άμυνα και στην επίθεση. Και από το δεύτερο ημίχρονο, από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, νομίζουμε ότι η διαφορά είναι τέτοια. Έτσι, το σώστε, βλέπουμε ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν περισσότερο για το πώς θα ανεβάσουν το σκορ και πώς θα ευχαριστήσουν τον κόσμο.
Νομίζω ότι η ομάδα του Μακεδονικού και οι παίκτες τους είναι σε ένα σημείο που παρακαλώ από ότι θα τελειώσει το παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα δείχνουν. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι εν ώψη προσπάθεια για τα πλέον. Αυτή την εικόνα δείχνουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν βεβαιασμένες προσπάθειες, δεν υπάρχουν καλύψεις, επιστροφές στην άμυνα. Είπαμε προηγουμένως ότι γενικά δεν υπάρχει ισορροπία από την ομάδα. Ο καθένας παίζει για τον εαυτό του. Μάλιστα. Για να ακούσουμε και τον Γιάννη Νάτο, ενώ βλέπετε και τους πόντους των δύο ομάδων. Ο Παναγιώτης Ζωντός προσπάθησε να θέσει κάποιους κανόνες για αυτά τα υπόλοιπα 4,5 λεπτά που απομένουν. Από εκεί και πέρα όμως απομένει να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι εντολές του, καθώς και ενώ η μπάλα περνά στο Μακεδονικό, καθώς ζήτησε να υπάρξει συνεχής αλλαγή των μαρκαρισμάτων στην άμυνα και να μένει τελευταίος ο ένας παίκτης, ώστε να περιοριστεί και ο χρόνος που θα εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Για να ακούσουμε και τον Βασίλη Βραχόπουλο. Παίξτε έξυπνα και με το χρόνο είπε πάνε πλέον πάλι στους παίκτες του. Ισχυρικά με την επίθεση ζήσει από τον Αμίρ Μουλαομέροβιτς όταν εξασφαλίζει το αμυντικό rebound να τρέχει. Από εκεί και πέρα, αν είναι λιγότεροι παίκτες του ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να εκδηλώσει ευθυδιασμό, τότε να σταματήσει και να παίξει με τον χρόνο. Το πέμπτο φάουλ του Κασί Πάουελ που φεύγει το παιχνίδι με 7 πόντους, μία-μία βολή, 3-4 δίποντα, 8 παρακαλώ αμυντικά rebound, 4 assists και 2 κλεψίματα. Ο Κασί Πάουελ, ένας παίκτης ομάδα, και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που ο Πρέλεβιτς εισηγήθηκε να μείνει και για την επόμενη χρονιά. Είναι ο παίκτης ορισμός της ομάδας. Ναι, νομίζω ότι έτσι δείχνει τουλάχιστον ότι είναι ο παίκτης του προπονητή. Ακούει με στο γήπεδο και κάνει αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Γιούρκοβιτς, ενώ δοκιμάζει μαρκάρισμα στο μισό γήπεδο, δοκίμασε μια ζομπρέσο στο μισό γήπεδο Μακεδονικός. Μουλαομέροβιτς, Βασιλιάδης. Θα πάρει τα βήματα για να κάνει το σπλίτ για τον Παντελιάδη από τη γωνία. Σουτάρια στο χι ψηλά, ο Μπουντούρης μαζεύει την μπάλα. 9 χρόνια ο Μπουντούρης στον ΠΑΟΚ. 89-98. Καυκής. Ωραία προσπάθεια, καλάθι. 76-60. Μειώνει ο Μακεδονικός στους 16 πόντους από τους 24 που φτάσε κάποια στιγμή το παιχνίδι. Δείτε εδώ, Καυκής, ωραία προσποίηση πάνω στην άμυνα του Γιούρκοβιτς στη βασική γραμμή. Βασιλιάδης 3,5 για τη λήξη. Μουλαομέροβιτς. Ο ΠΑΟΚ που θα φτάσει και θα περάσει στους 80 πόντους. Μουλαομέροβιτς εναντίον όλων φάουλ. Ο ΠΑΟΚ που έχει μια καλή και επιθετικά και αμυντικά βραδιά. Ο ΠΑΟΚ που προερχόταν από μια ήττα μεγάλη έκταση από το Μαρούσι και ήθελε αφενός να διασκεδάσει εντυπώσεις. Αφετέρου να πάρει και μια καλή θέση στο πλασάρισμα των ομάδων για τα play-off. Σιγάλας για τον Καυκή προσπαθεί. Είναι γοργοπόδαρος και αφήνει την μπάλα. Με τον ίδιο τρόπο και πάλι με φάλτσο κατά το καλάθι, 76-62 από τον Καυκή. Και μάλιστα, αν προσθέσουμε και ένα τρίτο λόγο, τα πράγματα θα είναι πιο απλά, καθώς να κατανοήσουμε γιατί παίζει έτσι ο ΠΑΟΚ παθιασμένα ως το τέλος. Μουλαομέροβιτς για τρεις μέσα, 79-62. Θα σας θυμίσω μόνο το 93-90 του Μακεδονικού στον πρώτο γύρο, μετά από εκείνη την εξαιρετική βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Καυκής, Σιγάλας, περνά το Μουλαομέροβιτς. Ωραία για το δαλιάρι φάουλ από τον Βασιλόπουλο. 79-62. Ο Καυκής έδωσε καλά δείγματα σε δύο φάσεις, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, το παιδί πήρε προσπάθειες, αλλά τα δείγματα αυτά τα έδειξε τώρα που είδαμε το παιχνίδι. Πράγματα. Μπράβο, έχει λήξει. Γιατί στο διάστημα που μπήκε κατά κάποιο τρόπο μεσόταν το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι είχε δείξει τα δείγματα που δείχνει αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές, όσο να είναι και το ταλέντο, η διαφορά μεταξύ Α2 και Α1 είναι τεράστια. Πάρα πολύ μεγάλη και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σταθείς από την Α2 στην Α1. 2:50 για τη λήξη. Η πολύ ωραία baseball πάσα του Μουλαομέροβιτς στο Βασιλόπουλο. 79-63 και φάουλ. Εδώ είναι ο Καυκής. 79-63, 2:48 για τη λήξη. Ο Μακεδονικός που έχει κολλήσει στο 47% στα δίποντα και στο 20% στα τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ που είναι στο 58% στα δίποντα και στο 47% στα τρίποντα. Είναι μία από τις καλύτερες φέτος βραδιές από πλευράς ποσοστών του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που έχει το Μουλαομέροβιτς στους 20 πόντους και 6 ασίστ. Εδώ Βασιλόπουλος σουτάρει και ευστοχή. Ο Βασιλιάδης στο 19 πόντους, ο Βασιλόπουλος στους 11, στους 7 ο Πάουελ, στους 6 ο Μαυροκεφαλίδης, στους 7 και ο Γιούρκοβιτς, στους 8 ο Ραντόγεβιτς. Εφτά παίκτες οδήγησαν το σκορ για τον ΠΑΟΚ, που προηγείται με 18-81-63. Βασιλόπουλος που έχει 6 βολές και 12 πόντους. Μουλαομέροβιτς.
με αντίπαλο τον Μπεχλιβάνη. Double team εκεί από Καυκή και Μπεχλιβάνη. Ο παίκτης που μένει μόνος του είναι ο Παντελιάδης. Βγάζει στο Βασιλιάδη στη γωνία. Θα στοχίσει ψηλά ο Σιγάλας. Το κερδίζει το φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλος θα υποπέσει στο τέταρτο του φάουλ. Και στα 2 και 28 ζητάει time out ο Ζοντός. Γιατί κύριε Προεστέ ζητάει time out ο Ζοντός? Τι θα μπορούσε να πει τώρα? Ίσως θέλει να κατεβάσει τη διαφορά. Θέλει να δείξει κάποια, κάποια πίεση στην μπάλα. Που μπορεί να το κάνει μόνο με σούτ από τα 6-25. Δεν υπάρχει παίκτης να παίξει ένας εναντίον ενός. Είναι οι παίκτες οι ίδιοι, σας είπα, σε μία θέση. Στην ίδια θέση, στις θέσεις δηλαδή 2 και 3, ας πούμε, υπάρχουν πολλοί παίκτες με το ίδιο στυλ. Δεν υπάρχει διαφορά στο παιχνίδι τους. Το πέμπτο φάουλ του Γιώργου Σιγάλα που κάθεται στον πάγκο, 2 και 26 για τη λήξη. Ο Σιγάλας που πέρασε 2 χρόνια και από τον ΠΑΟΚ μετά τη θητεία του σε Παπάγο Ολυμπιακό Στεφανέλ Μιλάνο. Πριν πάει στον Άρη. Εδώ είναι ο Μπανεπρέγεβης. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο προφανής στόχος του Παναγιώτη Ζωντού είναι αυτός που προαναφέρατε και εσείς, να μειωθεί το σκορ όσο γίνεται περισσότερο. Από εκεί πέρα ζήτησε από τους παίκτες του να επιμείνουν στις παγίδες στο μισό γήπεδο και βέβαια να τρέξουν εφόσον γίνει κάποιο κλέψιμο στον ευρυδιασμό. Πάντως ο Γιώργος Σιγάλας δεν έκανε κακό παιχνίδι. Ο Σιγάλας είχε σε 33 λεπτά 8 πόντους, 9 rebound, 4 assists και 4 κλεψίματα. Καυκής. Μια ωραία κίνηση. Κάτι άλλο πρέπει να πούμε είναι ότι οι τρεις παίκτες, οι βασικοί του, οι περιφερειακοί, είναι, μιλάμε και μεγάλη στην ηλικία. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να αντέξει. Χιλ, δηλαδή, Μουντούρης και Σιγάλας. Ακριβώς. Και πού να ήταν και ο Μπαλογιάννης. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή τέσσερις παίκτες λοιπόν, πάνω από τα 32. Α, μπράβο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν να αντέξουν ούτε στο ρυθμό του παιχνιδιού, ούτε 40 λεπτά, ούτε στην πίεση και στην κόντρα. Για να ακούσουμε και τι είπε ο Μπανεπρέλεβιτς. Σε ενδεχόμενο pressing του Μακεδονικού, ο Μπανεπλέβης έθεσε εντολή στον Ισπύρο Παντελιάδη να παίρνει πρώτο στην μπάλα και να ψάχνει τον Μουλαουμέροβιτς. Από εκεί και πέρα να συνεχίζουν οι παίκτες μια προσπάθεια στην άμυνα, καθώς έτσι ώστε να διατηρηθεί και αυτή η διαφορά των 19 πόντων. Ο Βασιλόπουλος υπέπεσε στο πέμπτο του φάουλ πάνω στον Μπεχλιβάνη. Ο Μπεχλιβάνης που θα πάει στις βολές. Όλα αυτά είναι 47 για τη λήξη και ήρθε η ώρα για τον Χάρη Μαρκόπουλο και νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι για αυτό το παιδί. Ένα άτυχος, παιδί που είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στον Ηρακλή. Ένα παιδί που έπαιζε βασικό στην ομάδα. Τότε ο Διαμαντίδης ακόμη ήταν φρέσκο στην ομάδα του Ηρακλή. Ξαφνικά τον χάσαμε, είχε μια ατυχία. Όχι ακριβώς ένα τραυματισμό, αλλά μια ατυχία να το πω έτσι. Ναι, είχε πάθει αυτό το σύνδρομο στο αεροπλάνο και τον άφησε πολύ καιρό μακριά από τα γήπεδα. Ο Χάρης είναι ένα παιδί που από μικρός κοιμάται με μια μπάλα. Είναι ο γιος του Κώστα Μαρκόπουλου. Ακριβώς, τον ξέρω αρκετά καλά. Μεγάλωσε μες στο μπάσκετ. Κοιμάται με μια μπάλα ο Χάρης. Και είναι ένα παιδί που δεν τα παρατάει εύκολα. Είναι πεισματάρης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλά. Απλώς θέλει χρόνο για να συνέλθει. Και νομίζω ότι όλοι του δίνουν αυτή την πίστοση και πάνω απ' όλους ο Μπανεπρέλεβιτς που τον έχει και στην ομάδα. Και εμείς, επειδή νομίζω του αξίζει σε κάθε παιδί αλλά και στο Χάρη Μαρκόπουλο, να από εδώ και πέρα να πάνε όλα καλά και να μην ξανά έχει τέτοια ατυχία. Το ευχόμαστε όχι μόνο για το Χάρη, για κάθε παιδί και για κάθε παίκτη. Ο Μπουντούρης έκανε στον πάγκο. Του ΠΑΟΚ πέρασε ο Πανταζόπουλος. Ο Μπουντούρης σε 19,5 λεπτά, ένα μόλις πόντο, ένα rebound, δύο assist. Δεν ήταν καλύτερη βραδιά για έναν τόσο θετικό παίκτη και αξιοπρεπέστατο άνθρωπο με μεγάλη προσωπικότητα. Παντελιάδης. 86-68 για τον Σπύρο Παντελιάδη, που σήμερα κάνει μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του στον ΠΑΟΚ φέτος. Μπεχλιβάνης για τον Δαλιάρη που θα καρφώσει με το 1. 86-70 μειώνει ο Μακεδονικός στους 16. Παντελιάδης 1-24 για τη λήξη. Μαρκάρεται με φάουλ από τον Χιλ. Θα πάει στις βολές ο Σπύρος Παντελιάδης που έχει 3 πόντους με 1-2 βολές, 1-2 δίποντα, 2 επιθετικά rebound, 3 assist. Εδώ σε επανάληψη το κάρφωμα του Αργύρη Δαλιάρη που φτάνει τους 7 πόντους με 3-4 δίποντα. Κανένα πάντως rebound και μηδενική συμμετοχή ο Δέσπος σήμερα. Ένα δικό σας παιδί στην Εθνική Εφήβων. Δεν ξέρω πως είχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι θέμα του προπονητή του. 88-70 από τον Παντελιάδη που φτάνει τους 5 με 3-4 βολές. 1 και 18 για τη λήξη Μπεχλιβάνης. Μην ξεχνάμε και ο Δέσπος πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς και ο Δέσπος στον ΠΑΟΚ. Παράληψής μου. Δαλιάρης, η μπάλα φεύγει μέσα από το αριστερό του χέρι. Να ο Χάρης Μαρκόπουλος. Στα 22 του.
Δεν τον πήραν αρκετά χρόνια, προς Θεού. Πιτσιρικάς είναι ακόμα. Και νομίζω ότι ίσως αυτή η περιπέτεια μπορεί, αν τον έχει πεισμώσει, να μην του βγει τελικά σε τόσο μεγάλο κακό όσο του έκανε. Παντελιάδης βρίσκει εμπιστοσύνη στα χέρια του και νομίζω ότι στον μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό κάπως να βρει εμπιστοσύνη στα χέρια του. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περνάει το σκορ που είχε κάνει στο πρώτο γύρο. Είχε 90, τώρα πάει στο 91. Αχα. Γλιστρά ο Μουλαουμέροβιτς. Ίσως ήταν και η πάσα του Παντελιάδη, την περίμενε μπροστά και ήταν πίσω έτσι, η πάσα. Έτσι, έτσι. Και 90, αυτό τουλάχιστον 90. Δείχνει και ο Μουλαουμέροβιτς αυτή τη στιγμή στον Παντελιάδη. Χιλ, φάουλ από τον Βασιλιάδη. Το δεύτερο, το με συγχωρείτε. Το ζήτησε ο Μπάνε να γίνει το φάουλ για να μπουν οι αλλαγές μας. Χειροκροτήματα για τους πρωταγωνιστές που κάθονται στον πάγκο. Και ο Γιούρκοβιτς. Και ο Μουλαουμέροβιτς. Μουλαουμέροβιτς με 20 πόντους, 3-4 στις βολές, 4-8 δίποντα, 3-6 τρίποντα, 2 rebound, 7 assist παρακαλώ, 2 κλεψίματα. Και ο Γιούρκοβιτς θα κάτσει στον πάγκο με 7 πόντους σε 31 λεπτά. 2-6 τίποτα, 1-3 τρίποντα, 4 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο, 1 τάπα. Βασιλιάδης, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, 43-4 για τη λήξη, 91-71, ενώ είχαμε και άλλες εισόδους. Ο Σωτήρης Μανολόπουλος, ο 17χρονος, ένας πιτσιρικάς και πάρα πολλά υποσχόμενος πέρα στο παιχνίδι. Με το νούμερο 5, με το νούμερο 8, ο Γιώργος Πασαλίδης, στα 17 του και αυτός, 98, επίσης πολλά υποσχόμενος. Και πέρασε και με το 12 ο Ηλίας Τεβετζίδης, στα 18 του και αυτός, 2-3. Είναι... Ο Μετεβετζίδης είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα των εφήβων. Ο Μανολόπουλος είναι και διεθνής παίκτης. Ήταν στους πέδες πέρσι. Εδώ ο Χιλ μαζεύει την μπάλα, 26 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Βγάζει στη γωνία passing game, Μπεχλιβάνης για 3. Αστοχή. Να ο Χάρης Μαρκόπουλος, 91-71, σε γιορταστική ατμόσφαιρα για τον ΠΑΟΚ, θα τελειώσει το παιχνίδι. Μαρκόπουλος, ένα καλό playmaker πριν από την περιπέτειά του. Η μπάλα φεύγει μέσα από τα χέρια του Μανολόπουλου. Είναι 17 χρονών, 1-97. Ακούτε τα χειροκροτήματα και τις φωνές. Ο κόσμος που ήρθε εδώ, που πέρασε τελικά τα 1000 άτομα, το χάρη και το μπάσκετ. Μακρινό σουτ, αστοχή, ο Πανταζόπουλος. Μαζεύει την μπάλα ο Παντελιάδης. Σουτάρει από μακριά. Όχι. Τέλος αγώνα, 91-71. Σε ένα παιχνίδι γιορτή τελικά για τον ΠΑΟΚ κυρίως, αλλά και για το επιθετικό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ που ήθελε αφενός τη ρεβάνς από την ήττα στην Κοζάνη. Κατά δεύτερον, να πάρει πλεονέκτημα σε σχέση με τα play-off. Και τρίτον, να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ και να ξαναβρεθεί στον δρόμο των καλών εμφανίσεων. Κύριε Προεστέ, ο ΠΑΟΚ τελικά έκανε ένα θεωρητικό ντέρμπι, το έκανε μια άνετη υπόθεση και κυρίως παίζοντας καλό επιθετικό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ σήμερα. Γενικά, σαν ομάδα, στάθηκε πολύ καλά μέσα στο γήπεδο και στην άμυνα και στην επίθεση. Μπορώ να πω ότι ήταν αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο μέχρι το λήξη του πρώτου ημιχρόνου έκανε και το Μακεδονικό να βγει έξω από τα νερά του και ήταν αυτό που ευχαρίστησε και τους ανθρώπους που ήρθαν σήμερα κοντά τους για να δουν τον αγώνα και την ομάδα. Να δώσουμε όμως το μικρόφωνο και το λόγο στο Γιάννη Νάτου και σε έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον Κώστα Βασιλιάδη, ο οποίος τελείωσε με 23 πόντους σε 38 λεπτά, 6 rebound και 1 assist. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Αρχηγός, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ του αγώνα σήμερα. Κώστα, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εύκολο το παιχνίδι, κατά πόσο το κάνατε εσείς εύκολο. Νομίζω ότι το κάναμε εμείς εύκολο. Αν και ο Μακεδονικός πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί σήμερα, ήμασταν πολύ διαβασμένοι. Εδώ και δύο εβδομάδες δουλεύαμε για αυτό το παιχνίδι. Το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτή η νίκη. Νιώσατε λίγο αδικημένοι που το γήπεδο δεν είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα? Εντάξει, το ξέραμε γιατί ήταν το ποδόσφαιρο σχεδόν την ίδια ώρα. Ξέραμε, αλλά έχουμε παίξει και ισχυρότερες καταστάσεις και αυτό ήταν το λιγότερο που πρέπει να σκεφτούμε. Για τη συνέχεια. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μετά από κάποιες εβδομάδες, γιατί υπάρχει το ρεπό. Θα δουλέψουμε όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι με τον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον Κώστα Βασιλιάδη. Πάντα μαζί μας ο Γιώργος Προεστός, πηγαίνοντας πια προς την λήξη αυτής της παραγωγής. Λοιπόν, κύριε Προεστέ, ακούσαμε τον Κώστα τον Βασιλιάδη. Ο ΠΑΟΚ νίξε τελικά άνετα, ανετότερα. Λοιπόν, τι καλό, τι κρατάμε από τον ΠΑΟΚ και τι κρατάμε από τον Μακεδονικό που θα πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ πια νομίζω ότι πρέπει να θεωρεί ότι έχει μεγάλες πιθανότητες για τα play-off και νομίζω ότι δικαιούται να λέει ότι όλα τα δύσκολα παιχνίδια τελικώς εύκολα ή δύσκολα τα πήρε εδώ μέσα στην Επιλαία. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε Δημήτρη, έπαιξε καλό μπάσκετ, ευχαρίστησε τους φιλάθλους του, στάθηκε σαν ομάδα μες στο γήπεδο. Όπως είπε και ο Βασιλιάδης, και οι οδηγίες εφαρμόστηκαν και γενικά ικανοποίησε. Εκείνο που προβληματίζει νομίζω είναι ο Μακεδονικός, ο οποίος είπαμε ότι αρκετά παιχνίδια
έχει, που υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα του. Του λείπει ο Μπαλογιάννης. Οπωσδήποτε η εμπειρία του Γιώργου του Μπαλογιάννη λείπει. Είναι ένας πολύτιμος παίκτης. Δεν είναι όμως το θέμα αν λείπει ο Μπαλογιάννης ή όχι. Νομίζω ότι το πρόβλημα του Μακεδονικού είναι ότι δεν είναι να πάρεις πολύ ονόματα στην ομάδα και να πάρεις κάποιους καλούς παίκτες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ψάχνεις να βρεις τι χρειάζεται η ομάδα σου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα του Μακεδονικού σαν ομάδα αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει και ίσως θα έχει και κάποια προβλήματα και στη συνέχεια. Κύριε Πρεσβέ, καταρχήν σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και συνέχεια του πρωταθλήματος να σας έχουμε και πάλι δίπλα μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τέλος αγώνα εδώ στο παλατάκι του ΠΑΟΚ, εδώ στην Πηλέα, στο Φοίνικα. ΠΑΟΚ Μακεδονικός 91-71 για την 20η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει πια ατενίζοντας αισιόδοξα το μέλλον και όπου μέλλον φέτος για τον ΠΑΟΚ είναι η συμμετοχή στα play-off και ίσως κάτι παραπάνω από εκεί πέρα. Ο Μακεδονικός που από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσέξει κάποια πράγματα. Ήταν ήττα από τη Γέιδα με 35 πόντους ενώ είχε κερδίσει με 26 πόντους και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένει στο Μάρτιο να επιστρέψει ο Μπαλογιάννης και να βάλει τα πράγματα κάτω με τον Παναγιώτη Ζωτό που θα πρέπει να πούμε ότι βελτίωσε την ομάδα και την αναμόρφωσε σε ένα μεγάλο βαθμό. Ο Μεσάικος πάντως περιμένει περισσότερα πράγματα. Από ένα μάτς που τελικώς επιθετικά πήγε πολύ καλά, κυρίως από τον ΠΑΟΚ και μας έδωσε αρκετά καλό θέαμα. Από όλους όσους εργάστηκαν σε αυτή τη μετάδοση εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που ήταν στην περιγραφή. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.